Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συναγροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο, είμαι με σας. Αχ, πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!» Focus FM 103.6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube. Έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Το έχω μάθει το πείμα. Έχουμε τις καλύτερες μπαταρίες X-Power Batteries. Λαγκαδά 109 βρίσκεται το κατάστημα. Σε περίπτωση που μείνετε από μπαταρία, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-735-722. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, φαφλατάδες, επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή οι περισσότεροι είστε σαν όρθιες παπαρδέλες, ένα είναι το μαγαζί που θα σας κάνει ντούκια. Σύμμετρη λέγεται. Πώς κατεβαίνεις τη δωδεκανή σου? Πριν το φανάρι, στα αριστερά, έχει ένα στενάκι. Μέσα στο στενάκι έχει ένα μαγαζάκι. Αυτό το μαγαζάκι έχει μια ταμπέλα που γράφει πάνω σύμμετρη. Μπαίνεις μέσα, σου λένε τι πρωτεΐνη να πάρεις, τι να τρως,
Πώς να βοηθήσεις τον οργανισμό σου. Πώς να βοηθήσεις τους μύη σου. Πώς να γίνεις φέτες. Άμα είναι ο Χάρης στο μαγαζί, θα σου δείξει και πώς το τζίμπησε σφίγγα πάνω στο μηχανάκι. Αν δεν είναι, θα είναι η Κατερίνα. Θα είναι και η Λουλού, πιθανότατα να είναι και κάποια άλλη κοπέλα. Όπως και να έχει όμως, πας εκεί και λύνεις το πρόβλημά σου για το καλοκαίρι. Γιατί έρχεται καλοκαίρι. Γιατί θέλεις να πας στην παραλία να κάνεις μπανάκι. Θέλεις να έχεις ωραίο σωματάκι. Ολυμπίου Διαμαντή λοιπόν 28. Και τηλεφωνάκι 69-34-99-15-52. Επαναλαμβάνω τσιριμόκι 69-34-99-15-52. Να το, μπλουζάκι, δες το, έκανε δώρο ξάδερφος. Αυτό είναι το λογότυπο, το βλέπεις. Άντε μπράβο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλό μήνα να πούμε. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλό Πάσχα, υγεία και ευλογία για όλους εύχομαι. Για εχθρούς και φίλους. Καλησπέρα και καλό μήνα και σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Βγάλανε, λέει, ένα νόμο, μια ανακοίνωση, όχι ένα νόμο, μια ανακοίνωση έβγαλε η UEFA ότι θα πρέπει να υπάρχουν και ουδέτερες τουαλέτες. Φιλετικά ουδέτερες τουαλέτες. Δηλαδή θα υπάρχουν οι τουαλέτες για τους άντρες, θα υπάρχουν οι τουαλέτες για τις γυναίκες και θα πρέπει να υπάρχουν και οι τουαλέτες unisex. Που θα πηγαίνουν δηλαδή αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι είναι. Και οι λεσβίες, τρανσέξουαλ, όλη αυτή τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και ρωτάω εγώ. Ξεκινάς να πας στο τουαλέτα. Βλέπεις ότι οι αντρικές είναι γεμάτες. Βλέπεις ότι οι γυναικείες είναι γεμάτες. Θα μπεις στις unisex ή δεν θα μπεις. Κατουργέσαι τώρα, ξέρω εγώ τι κάνεις, κρατιέσαι. Θα μπεις ή δεν θα μπεις στις unisex, βρε μεντού θα μπείτε, ο κακός χαμός θα γίνει στις unisex. Τι άντρες, τι γυναίκες. Βρωμιά σκέτη. Η τρίτη τουαλέτα θα είναι η τουαλέτα της υπατήτιδας. Έτσι όπως το πάνε. Άμα μπαίνουν ό,τι υπάρχει εκεί πέρα, μπαίνει ό,τι υπάρχει εκεί πέρα μέσα, κακός χαμός. Για κάποιο λόγο είναι ξεχωριστές οι τουαλέτες. Αυτές δεν θα είναι ξεχωριστές, θα είναι κοινόχρηστες. Τι άλλο θα δούμε τώρα δηλαδή, είναι δυνατόν. Στα μαγαζιά, γυναικεία, αντρική και unisex. Θες ρε φίλε 50 τετραγωνικά μαγαζί μόνο για τις τουαλέτες. Μήπως θα τα χωρίσουμε και όλα ξεχωριστά. Να είναι ρε παιδί μου άντρας, γυναίκα, γκέι. Άλλη τουαλέτα ο γκέι. Άλλη τουαλέτα η λεσβία. Άλλη τουαλέτα ο τρανσέξουαλ. Άλλη τουαλέτα ο αυτός που γουστάρει, ξέρω εγώ, να είναι σκύλος. Άλλη τουαλέτα η γοργόνα. Άλλη τουαλέτα η καμίλα. Τώρα πλάκα κάνουμε. Αυτή τη δουλειά θα έχουμε τώρα με την παράνοιά σας. Μα είναι να τρελαίνεσαι ρε φίλε. Αντί για να ασχολούμαστε με τα σοβαρά ζητήματα, αντί για να συζητάμε ότι ανακοίνωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για να γίνει, λέει, πιο παραγωγικό το ελληνικό δημόσιο. Άκου τώρα, 40 εκατομμύρια να γίνει πιο παραγωγικό το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα ταξίνουν με περισσότερη δύναμη. Να καταλάβω. Ο μισθός ο ίδιος δεν θα είναι. Αυτοί που είναι βολεμένοι και δεν κάνουν τίποτα οι ίδιοι δεν θα είναι. Τι θα εξελίξεις, τι θα αναπτύξεις με 40 εκατομμύρια. Γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι είναι μόνιμος, ο οποίος ξέρει ότι κανένας δεν μπορεί να τον κουνήσει, τον οποίο δεν τον ελέγχει κανένας, τον οποίο δεν τον αξιολογεί κανένας να είναι παραγωγικός. Γίνεται, δεν γίνεται.
Μιλάμε για κρατικά γρανάζια τα οποία έχουν σκουριάσει. Εδώ στο ΚΕΠ σας λέω, πας και θέλουν ραντεβού. Πέντε άτομα μέσα παίζουν βόλεϊ με μπαλόνι. Πέντε άτομα στο ΚΕΠ μέσα παίζουν βόλεϊ με μπαλόνι. Πετάει ο ένας τον μπαλόνι στον άλλον. Αυτό κάνουν όλη μέρα. Και πας εσύ εκεί για ένα γνήσιο υπογραφής και σου λένε ραντεβού. Ε, τι ραντεβού ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Άμα πας για δουλειά, άμα θες και εσύ να συμμετέχεις και να παίξεις με τον μπαλόνι, σε δέχονται. Μπες σου λέει, γιατί είμαστε πέντε, θέλουμε και έκτο να χωριστούμε 3-3. Από όποιον πέσει στον μπαλόνι, κερνάει καφέ. Αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο, μωρέ τώρα. Παράγει το ελληνικό δημόσιο πλούτο και δεν το ξέρω. Παράγει, κάνει δουλειά, που στην εφορία ακόμα είναι να πούμε με τους φακέλους από το 1960. Έχει εξελιχθεί ο κόσμος, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν σκληροί δίσκοι, υπάρχουν υπολογιστές, υπάρχουν backup. Με βγάζεις να πούμε το φάκελο και με ψάχνεις τη χαρτούρα να πούμε 3-4 ώρες να βρεις το δικό μου το χαρτί από το 1999 και με κάνεις τη ζωή κόλαση. Έχω περάσει να πούμε μια εβδομάδα στην εφορία για να βγάλω άκρη τι, ότι τελικά είχαν το χαρτί και δεν το είχαν βρει. Και αντί για να μου ζητήσουν συγγνώμη, μου λένε καλό μεσημέρι με υφάκι. Άρση μονιμότητας και αξιολόγηση σε όλους αυτούς. Και επειδή από σήμερα ποινικοποιείται και ο δημόσιος λόγος, έτσι. Από σήμερα, άμα δεν λες αυτά που θέλουνε και είσαι λίγο περίεργος, ξέρω εγώ, και πεις καμιά αλήθεια για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί τα στοιχεία τα εξαφανίζουνε και κάτι μάρτυρες πετάνε για άλλους κόσμους. Άστο, αδερφάκι μου, σε βλέπω με βραχιολάκια σε κανένα μπουντρούμι. Το νου σας, τι λέτε, γιατί τα δικαστήρια έρχονται. Εγώ είμαι μαθημένος στα δικαστήρια. Ένα πρόβλημα. Να μην πέσετε από τα σύννεφα. Άμα γράψετε καμιά αρλούμπα και σας έρθει το χαρτί. Για να τα ξέρετε τα λέω. Δεν τα λέω για μένα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καν. Έτσι κι αλλιώς, στο τέλος είπαμε, εκεί θα καταλήξουμε. Με ανάποδο πουκάμισο, να κοιτάμε τον ουρανό. Αλλά μερικοί λένε μας βρίζεις, μας λες χαϊβάνια, μας λες το ένα, μας λες το άλλο. Εγώ λέω χαϊβάνια αυτούς που στηρίζουν ακόμα τους κλέφτες τους. Εγώ λέω χαϊβάνια αυτούς που μπαίνει ο κλέφτης μέσα στο σπίτι γιατί για να τον αρχίσουν στις φαλιάρες. Γιατί έχει κάνει κάτι τρομερό. Έχει μπει στο σπίτι σου άλλος να κλέψει. Τι θα τον κάνεις, τραπέζι? Θα τον πεις κάτσε να φάμε κιόλας πριν φύγεις? Εσείς αυτό κάνετε. Θα τον πεις και ευχαριστώ? Θα βγεις και φωτογραφία μαζί του? Ε, θα τον πεις και μπράβο? Έτσι φέρεστε εσείς. Βλέπετε έναν κλέφτη, τον αγκαλιάζετε, βγαίνετε φωτογραφίες, του μιλάτε, μπράβο του λέτε, συγχαρητήρια, το χειροκροτάτε. Άρα είστε συνένοχοι, φταίτε. Για να ακούσουμε όμως λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε με έναν περίεργο τρόπο. Και ξέρετε, ο άνθρωπος βγάζει τον πραγματικό του χαρακτήρα όταν είναι νευριασμένος. Τι είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, και θα τα ακούσετε το ηχητικό. Πήγε να μιλήσει εκεί και πήγε να μιλήσει σε μια περιοχή, τέλος πάντων, και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι υγειονομικοί οι οποίοι κάνανε παράπονα. Και λέγανε, α, θέλουμε να μιλήσουμε, δεν μας εκπροσωπείς, η δημόσια υγεία είναι γονατισμένη. Και τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Ότι δεν σας φοβόμαστε εσάς, είσαστε ασήμαντα ανθρωπάκια. Ο Υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε αυτή τη φράση. Είστε απλά ασήμαντα ανθρωπάκια. Καταλαβαίνετε ποιους συντηρείτε με τους φόρους σας? Αυτούς που σας λένε ότι είστε ασήμαντα ανθρωπάκια. Έτσι βλέπουνε τον ελληνικό λαό οι πολιτικοί. Σαν ασήμαντα ανθρωπάκια. Τον Γεωργιάδη να προσέλθει στο βήμα. Ανασφαλιδιότατε, δεν είναι σωστό να φωνάζετε την ώρα που διαβάζετε η ευχή από τους ιερείς. Όταν οι ιερείς λένε τις ευχές τους,
Δεν μπορείτε να λέτε ου. Είναι βλάσφημο και μεγάλη τρίτη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα για να τρέπεστε. Λοιπόν, πάνω στην ευχή των ιερέων μεγάλη τρίτη κάθε και φωνάζετε ου και δεν τρέπεστε. Βλάσφημοι. Λοιπόν, συγγνώμη γέροντα, συγγνώμη. Συγγνώμη, ο Θεός δηλάστε τίμητο αμαρτωλό και λεγιζόμαι, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν και όρια επιτέλους. Λοιπόν, ανθρωπάκια, ασήμαντα, μόνο φωνάζετε, ξέρετε, τίποτε να κάνετε να πάει ο τόπος μπροστά. Εμείς όμως την Ελλάδα θα την πάμε μπροστά. Δεν μπορείτε να λέτε ου. Συγγνώμη, ο Θεός δηλάστε τίμητο αμαρτωλό και λεγιζόμαι, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν και όρια επιτέλους. Είστε τίμητο αμαρτωλό και λεγιζόμαι, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν και όρια επιτέλους. Λοιπόν, ανθρωπάκια, ασήμαντα, μόνο φωνάζετε, ξέρετε, τίποτε να κάνετε να πάει ο τόπος μπροστά. Ασήμαντα ανθρωπάκια, τον έπιασε τώρα η πρεμούρα να πούμε. Την είδε θρήσκος. Την είδε Χριστιανός Ορθόδοξος. Ρε Άδωνη Γεωργιάδη, έχεις αφήσει κόσμο και κοσμάκι με τις επιλογές που έχεις κάνει στα δημόσια νοσοκομεία να πηγαίνει και να περιμένει 18 ώρες. Κόσμος και κοσμάκης έχει χάσει τη ζωή του επειδή περίμενε. Κόσμος και κοσμάκης ήρθε εκεί για να διαμαρτυρηθεί. Να διαμαρτυρηθεί σε έναν άνθρωπο τον οποίο πληρώνουνε, τον οποίο συντηρούνε, ο οποίος στην ουσία είναι υπάλληλός τους. Άδωνη Γεωργιάδη, υπάλληλος του ελληνικού λαού είσαι. Δεν το έχεις καταλάβει όμως, γιατί δεν σου έδωσε κανένας να καταλάβεις. Ασήμαντα ανθρωπάκια οι Έλληνες πολίτες. Εσύ τι νομίζεις ότι είσαι σημαντικός? Νομίζεις ότι είσαι σημαντικός? Γιατί και ο Εφιάλτης θεωρούσε ότι ήταν σημαντικός. Και δεν ήταν καθόλου σημαντικός, ήταν προδότης. Πας να το παίξεις Χριστιανός Ορθόδοξος. Εσύ που υπογράφεις με 2 και 3 και 4 και 5 με όλα τα χέρια και όλα τα πόδια ό,τι κατεβάζει ο Μητσοτάκης. Δεν υπέγραψες υπέρ του νομοσχεδίου των ομοφυλόφιλων. Θυμήθηκες τώρα τον ιερέα τι έχει να πει? Είναι δυνατόν να αντικρίζουμε τέτοια υποκρισία? Τέτοια θεατρική παράσταση? Είναι δυνατόν να μιλάμε σοβαρά και να μας λες τι, ότι εσύ θα εξελίξεις την Ελλάδα? Ήσουν υπουργός ανάπτυξης, δεν εξελίχθηκε τίποτα. Η πανάπτυξη ήρθε. Πότε θα την εξελίξεις? Δεν κατάλαβα. Έχεις συγκεκριμένη ημερομηνία? Γιατί από το κακό στο χειρότερο πάμε με εσάς. Εγώ λέω, άμα θες να εξελίξεις κάτι, φύγε από την πολιτική, πάρε σπίτι σου, κάνε τις επιχειρήσεις σου, μιας και υπάρχουν αρκετά κρατικά γραναζάκια τα οποία σε βολεύουν και σε βοηθάνε. Έχεις φιλαράκια τώρα πλέον σε θέσεις εξουσίας, οι οποίοι θα σου ανοίξουν πόρτες. Φύγε από την πολιτική, ας την Ελλάδα ήσυχη, δεν κάνεις. Πάνε κάνε καμιά εταιρεία να πούμε στον Παναμά, στην Κύπρο, και συνέχισε την πορεία σου, ας την Ελλάδα ήσυχη. Ό,τι ξεπουλήσατε, ξεπουλήσατε ρε. Τσαρλατάνι, τσαρλατάνι, ποινικοποιείτε σήμερα και ο δημόσιος λόγος. Τρέξτε με βραχιόλια ρε. Αν νομίζετε ότι θα φημώσετε τον Κοσμάκη, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να φημωθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταπιούμε τη γλώσσα μας επειδή αυτό θέλετε. Γιατί υπάρχει κόσμος αδικημένος. Υπάρχει κόσμος που πεθαίνει όσο εσείς τους αποκαλείτε ασήμαντα ανθρωπάκια. Οι δήθεν σημαντικοί. Αυτούς έκανε σημαντικούς, ελληνικέ λαέ. Τον κάθε τσαρλατάνο. Στην Ευρωβουλή στέλνεις τους αγοράκηδες, στην Βουλή βάζεις το χαϊκάλι και τον κάθε αγράμματο, τον κάθε αμόρφωτο που μόνο λέει ότι μπορεί να κάνει και τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Γιατί για να κάνεις πρέπει να έχεις γνώση και εμπειρία, και αυτοί ούτε γνώση έχουνε ούτε εμπειρία. Εκτός κι αν ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν γιατρός και δεν το ξέρω.
Εκτός αν ο Άδωνης Γεωργιάδης έφαγε τη ζωή του μες στα χειρουργεία και μας το κρύβει. Τραγικά πραγματάκια. Εδώ ο πληθωρισμός τροφίμων, ρε. Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι δεύτερος υψηλότερος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φάνε δεν έχουν οι άνθρωποι τα ασήμαντα ανθρωπάκια που αποκαλεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συν 5,4% πληθωρισμός στα τρόφιμα. Πετάξτε εσείς γαρταετό. Κοκοβγή, κοκοβγή. Και για να καταλάβετε τη χειδαιότητα, πλέον υπάρχει ακόμη μία εξουσία. Υπάρχει ακόμα μία ομάδα η οποία προσπαθεί να φημώσει. Πώς είναι ο Φλωρίδης και η παρέα αυτοί όλοι που περνάνε νόμους κάτω από το τραπέζι στις 12 το βράδυ και κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουνε και μια ομάδα από τρολάκια. Ακούτε τώρα εδώ πέρα τι συμβαίνει. Για να ξέρετε, γιατί θα πέστε από τα σύννεφα μα δείτε να βρίζουνε και να υποστηρίζουνε. Υπάρχουνε τα γνωστά τρολάκια. Τα τρολάκια τι είναι? Πληρωμένοι υπολογιστάκηδες. Πληρωμένοι άνθρωποι που κάθονται πίσω από έναν υπολογιστή, πίσω από ένα κινητό, πίσω από ένα τάμπλετ. Μπαίνουν στο Twitter, στα social media γενικά και σε πλατφόρμες, διάφορες πλατφόρμες. Χρησιμοποιούμε τώρα λέξη που χτυπάει η ρίζα. Και σε διάφορες εφαρμογές, να σας το πω έτσι, και ιστοσελίδες, οι οποίοι τι δουλειά κάνουνε? Τους έχει στρατολογήσει η Νέα Δημοκρατία για να γράφουν θετικά σχόλια και να βρίζουν όποιον λέει το αντίθετο. Είναι αυτά τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας. Τα οποία αυτά τρολάκια τα βάλανε να χτυπάνε και τις μανάδες των νεκρών παιδιών από τα Τέμπη. Είναι μια ομάδα δηλαδή από υπολογιστάκηδες που παίρνουν εντολή από την παρέα της Νέας Δημοκρατίας και ξεκινάνε, μπαίνουν ας πούμε στην εκπομπή μου, παράδειγμα φέρνω εγώ, και γράφουνε αρνητικά σχόλια, γράφουνε ζήτω Μητσοτάκης, λασπώνουνε, βρίζουνε, κάνουν ό,τι κάνουνε. Είναι αυτή η ομάδα με τα τρολάκια, οι οποίοι έχουν επισκεφτεί από ό,τι φαίνεται το προφίλ της κυρίας Χαριστιανού, φίλοι μου. Και γράφουν από κάτω πράγματα τα οποία πραγματικά με το διαβάσεις θα αναρωτηθείς. Υπάρχουν τέτοια άρρωστα μυαλά τα οποία γράφουν αυτά που γράφουνε? Ο άλλος έκανε μοντάζ φωτογραφία για να καταλάβεις τι αρρώστια έχουνε. Έκανε μοντάζ φωτογραφία την κυρία Καριστιανού με την κόρη της η οποία έχει συγχωρεθεί και η κυρία Καριστιανού χαμογελάει και γράφει το τρολάκι της Νέας Δημοκρατίας. Χαμογελάει ενώ έχει συγχωρεθεί η κόρη της. Για να καταλάβετε γιατί αλήτες μιλάμε. Για να καταλάβετε γιατί αιμονικούς μιλάμε. Έχουμε πρόβλημα σαν κοινωνία. Έχουμε άρρωστα μυαλά ανάμεσά μας, τα οποία πραγματικά είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνο κάποιος να μη σέβεται τίποτα, ούτε καν το ότι έχεις χάσει το παιδί σου. Απ' την άλλη θα μου πεις, ποιος σέβεται αυτούς τους ανθρώπους? Όταν βγαίνει ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και λέει για το Μάτι ότι η δίκη έγινε με διατάξεις ευμενέστερες που θεσπίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι αυτός ο ποινικός κώδικας πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτάω εγώ, 5 χρόνια κυβερνάτε, γιατί δεν αλλάξατε αυτό το ποινικό κώδικα που έχει ψηφιστεί από το 2019? 5 χρόνια κυβερνάτε, δεν προλαβαίνατε να τα αλλάξετε? Ή μήπως δεν σας συμφέρει να τα αλλάξετε, κύριε Φλωρίδη? Γιατί μπορεί να πουλάς το παπατζιλίκι σου στα Χαϊβάνια, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουνε τι έχει συμβεί, ξέρουνε πως κινείστε, ξέρουνε πως λειτουργεί το σύστημα. Ρε το μπουμπούκο, ασήμαντα ανθρωπάκια μας θεωρεί. Άμα μας θεωρεί ασήμαντα ανθρωπάκια, δεν έχει και νόημα η ανθρώπινη ζωή, σου λέει ασήμαντος.
Ποιος είναι ο ασήμαντος? Αυτός που δεν είναι σημαντικός. Άμα δεν είσαι σημαντικός, σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει κι αν υπάρχεις ή δεν υπάρχεις. Γιατί δεν έχεις κάποια σπουδαιότητα. Η ζωή σου δεν έχει σημασία για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ζεις χωρίς σημασία από τη δική του οπτική γωνία. Άρα είσαι ασήμαντος. Άρα δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχεις ή δεν υπάρχεις. Για να μην αναρωτιέστε ποια είναι η άποψη του Υπουργού Υγείας για την ανθρώπινη ζωή. Και υπάρχει ακόμα κόσμος που τον στηρίζει και τον ψηφίζει. Αυτοί δεν είναι συνένοχοι? Τι είναι αυτοί, δεν είναι συνένοχοι? Ξεκάθαρα συνένοχοι. Άκουγε, δεν σας φοβόμαστε λέει καθόλου. Είστε λέει μια χούφτα, δεν εκπροσωπείτε κανέναν. Είστε ανθρωπάκια σήμαντα. Δεν είναι αυτό προσβολή, δεν είναι χειδαιότητα? Πώς αντιμετωπίζεις έτσι τους υγειονομικούς? Πώς τους αποδοχημάζεις έτσι? Είναι τραγικό. Αν το καλοσκεφτείς, είναι τραγικό. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Λέει ότι δεν βρέθηκε κάποιος να μιλήσει από όλους εσάς. Εν τω μεταξύ ήθελε να μιλήσει κόσμος και δεν τον άφηνε η αστυνομία να πάει να μιλήσει. Μέχρι που άρχισαν όλοι σύσσωμα να φωνάζουν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να μιλήσει και δεν τον αφήνει η ελληνική αστυνομία. Και σηκώθηκε μια κυρία η οποία ήταν και λίγο αγχωμένη έτσι όπως την έκοψα εγώ και είπε αυτά που θα ακούσετε τώρα. Δεν είμαστε κάθοι. Είμαστε εξαγριωμένοι. Είμαστε οι γιατροί της πρώτης γραμμής. Είμαστε οι νοσηλευτές της πρώτης γραμμής. Είμαστε αυτοί που μαζί με τους εκαβίτες. Είμαστε αυτοί που μαζί με τους εκαβίτες κάθε μέρα βλέπουμε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ κάθεται δίπλα της ο Άδωνης Γεωργιάδης όσο μιλάει αυτή. Και έχει ένα ειρωνικό ύφος. Έχει έτσι ένα χαμογελάκι υποτιμητικό. Λες και της κάνει χάρη που μιλάει. Την βλέπει δηλαδή με ένα ύφος και λέει να δες τώρα τι ανέβηκε να μιλήσει. Ο ασήμαντος, η ασήμαντη. Δες τώρα τι θα μας πει αυτή η κυρία. Υποτιμητικά την κοιτάει ρε παιδιά. Είμαστε αυτοί που αντί να υπάρχουν διασώστες στα ασθενοφόρα, βλέπουμε να έρχονται οι φαντάροι, οι οποίοι δεν έχουν καμία εκπαίδευση. Αντί να υπάρχει λοιπόν αυτό που πρέπει να υπάρχει, εμείς βλέπουμε κάτι τόσο διαφορετικό. Αυτό ήρθαμε να διαδηλώσουμε. Κάθε δεν είμαστε κύριε Υπουργέ. Είμαστε αυτοί που αν ζητήσουν να πάνε να κάνουν μια μαστογραφία, θα πρέπει να την κάνουν τον Νοέμβριο. Ξέρετε γιατί κύριε Υπουργέ? Γιατί ενώ υπήρχε μια ακτινολόγος στο ΙΚΑ, σήμερα δεν υπάρχει. Είμαστε αυτοί που γράφουμε τους υπερήχους στους ασθενείς μας και δεν μπορούν να τους κάνουν, γιατί δεν υπάρχει ποιος να τους κάνει. Αυτοί είμαστε κύριε Υπουργέ, γι' αυτό φωνάζουμε, ζητάμε καλύτερη υγεία. Σας ευχαριστούμε. Τι τον ευχαριστείς? Ναι, ναι, έπρεπε να το πεις αυτό. Εν τω μεταξύ από πίσω έχει την παρέα του εκεί τα κομματόσκυλα, τα οποία περιμένουν πώς και πώς να τους δώσει εντολή, είτε να τη μαζέψουν, είτε να την βρίσουν, είτε να την κάνουν ό,τι να την κάνουν. Κάτι είπε κιόλας εκεί πέρα πίσω στον κόσμο. Ποιο ένας θεός ξέρει τι κατάσταση είναι αυτή? Αυτούς τους πληρώνουμε εμείς όλοι, βρε. Ποιους έχετε κάνει μάγκες, βρε? Ποιους κάνατε να πούμε δήθεν σημαντικούς? Σε ποιους δίνετε εξουσία? Έχετε τρελαθεί τελείως? Τόσα λαμπρά μυαλά έχει ο τόπος, βρε. Σε αυτούς βρήκατε. Κάτι άλλο που έσκασε σαν βόμβα, μια είδηση. Κουμπάρος, λέει, του Λαβράνου είναι ο Τσουβάλας, ο αστυνομικός. Θυμάστε που όλοι απορούσαν γιατί ενώ ο Μητσοτάκης κατηγορούσε τον Τσουβάλα για το μάτι και απαιτούσε τάχα την παρέτησή του, μετά ξαφνικά τον διόρισε Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το θυμάστε? Στην αρχή τον έβριζε και έλεγε ότι είναι αυτός που φταίει για όλα και πρέπει να παραιτηθεί, και μετά τον διόρισε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σαν Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Τσουβάλα. Είναι κουμπάρος του Λαβράνου. Λύθηκε το μυστήριο. Είναι κουμπάρος του Λαβράνου. Των παλικαριών που φήμες λένε ότι είναι υπεύθυνοι για το Predator.
Του κουμπάρου γίνεται στο Μαξίμου. Του κουμπάρου. Αλλά συνεχίζουν να έχουν αφήσει 435 εκατομμύρια ευρώ φέση. Συνεχίζουν να είναι καταχρεωμένοι οι νεοδημοκράτες. Αυτή είναι το πραγματικό κίνημα «Δεν πληρώνω». Οι νεοδημοκράτες το εκπροσωπούν όσο κανένας. Όσο εσείς έχετε να πούμε να πληρώνετε 2,80 στα διόδια, αυτοί περνάνε τζαμπέ και γροστάνε και 435 εκατομμύρια. Και αποκτούν και νέα ακίνητα. Δύο σπιτάκια στα Ζαγοροχώρια ο Μητσοτάκης. Πώς γίνεται αυτό, να είσαι καταχρεωμένος και να αγοράζεις νέα σπίτια? Δεν του τα παίρνει η τράπεζα τα λεφτά? Γιατί δεν του τα παίρνει? Μήπως τον ελέγχει τι κάνει? Μήπως τον βάζει να λέει? Λέω εγώ τώρα. Ήρεμα ρωτάω. Επίσης ο Μητσοτάκης έχει πει πολλά πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει. Πάρα πολλά πράγματα έχει πει τα οποία δεν έχει κάνει. Και αρχίζω να αναρωτιέμαι. Θα ακούσουμε εδώ έναν κύριο τι λέει στο πάνελ σήμερα. Πορτοσάλτε, Παυλόπουλος, ξέρεις τώρα, όλη αυτή η παρεούλα. Δημοσιογράφους δεν μπορώ να τους πω, δυστυχώς. Ειδικά τον κύριο Πορτοσάλτε, ξέρετε ότι λέω ότι είναι κομματικός στέλεχος. Μα δεν έχει πάει ποτέ κόντρα στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης εμφανίζεται σε εκδηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσιάζει τα βιβλία του, φωνάζει τον Άδωνη Γεωργιάδη, παρακαλούμε πολύ να έρθει ο φίλος μου, ο κολλητός μου, φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Δεν νομίζω ότι είναι αντικειμενικός. Δεν νομίζω ότι είναι ουδέτερος. Και εγώ προβλέπω ότι θα κατεβεί και στις εκλογές ο Πορτοσάλτε. Και γι' αυτό και λαϊδάει ανάλογα. Ότι στην ίδια απόσταση που έχουμε σήμερα. Πόσα είπε όμως ο Μητσοτάκης που δεν έχει κάνει? Για να δούμε. Από τα Τέμπη είχαμε από τα γεγονότα του Ματιού με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν έκανε τίποτα για να διερευνηθεί όλο αυτό. Και μάλιστα ξαναλέω, έκανε τον αρχηγό της αστυνομίας Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο έχει. Όχι απλώς, συμπαιγνία. Συμπαιγνία. Με το ΣΥΡΙΖΑ και την Ευρωβουλευτική. Είναι αδιανόητο αυτό. Αυτό είναι μια νέα εκδοχή. Σήμερα. Αδιανόητο. Αυτό είναι μια νέα εκδοχή. Κύριε Παυλόπουλε, πείτε μου. Δηλαδή, ξέρετε κανέναν αρχηγό της αστυνομίας? Συνήθισαν, καλά. Διεπλάκησαν για να συγκαλυφθεί. Δεν μου λέτε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε βγει και έλεγε θα κάνει εξεταστική για το ΜΑΤΙ, για τα μνημόνια, πώς χειρίστηκε το 2015 ο κύριος Βαρουφάκης, τα έκανε όλα αυτά. Mm-hmm. Γιατί δεν τα έκανε? Τα έκανε. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ξαναλέω, η κυρία Δούρου, επειδή δεν είχε την κάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη και του διάταξης του 86, η οποία, ξαναλέω, λέει ότι η πλειοψηφία δίνει την άδεια. Μόνο αν είναι προδήλωσα βάσιμο δεν την. Αλλά εν πάση περιπτώσει δικάστηκε και εν πάση περιπτώσει βγήκε από όπου βγήκε. Ο κ. Καραμαλής δεν θα δικαστεί ποτέ έτσι όπως πάει το πράγμα. Και γιατί? Για δεν αφήνει να γίνει προκαταρκτική εξέταση. Για να δούμε τι ευθύνες έχουν και αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για αυτό το οποίο συμβαίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Μην το κάνουμε αυτό. Ας είχε αφήσει να γίνει προκαταρκτική. Όχι να μην το κάνουμε. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Φίλοι μας. Όταν κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Γιατί συνέκρινε, ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα της κοινής γνώμης? Είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Ένα λεπτό. Η ανεμπιστοσύνη στην κοινή γνώμη. Μην το κάνουμε. Άλλο το Μάτι, άλλο τα Τέμπη, άλλο το Σάμινα, άλλο η Μάνδρα, άλλο η Ηλία. Ποια είναι η αναλογία? Το πολιτικό το σύστημα πρέπει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Όπως και η δικαιοσύνη. Ναι, στο ύψος των περιστάσεων στεκόμαστε. Και λέω ότι στο ΜΑΤΙ ο Τόσκας δεν δικάστηκε γιατί δεν τον έστειλε στη δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης. Ο αρχηγός αστυνομίας έγινε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης με τον Μητσοτάκη. Ο Δε Καραμαλής στα Τέμπη δεν γίνεται ούτε έρευνα γιατί δεν θέλει ο κ. Καραμαλής. Και του κάνει τα χατήρια ο κ. Μητσοτάκη. Βρε τον κύριο Καραμαλή. Θα την γλιτάρει τελικά. Για πείτε. Πώς το βλέπετε? Θα τη γλιτάρει. Επίσης έχουμε και μία μάνα η οποία θέλει να πει την άποψή της για όλα αυτά που συμβαίνουν. Για το ΜΑΤΙ που αθωώθηκαν όλοι. Όλοι αθωώθηκαν. Πάμε να την ακούσουμε την κυρία Αθηνά Μουτάφη. Ευχαριστώ πολύ. Απλά ήθελα λίγο να πω, παιδιά, γιατί εμένα αυτό με καίει, ότι η πρόεδρος μίλησε για μια δίκαιη δίκη. Εγώ παρακαλάω να είναι έτσι, αλλά πώς μπορεί να είναι δίκαιη από τη στιγμή που λείπει η αστυνομία και το λιμενικό από αυτή τη δίκη. Και το λιμενικό αυτό αθώθηκε τέλος πάντων από μόνο του, έτσι.
Δηλαδή έγινε μία δίκη μεταξύ τους και αθωωθήκανε. Το καταγράφουμε. Δηλαδή εμένα... Κυρία μου, τάφη, το καταγράφουμε. Και οι αναβαθμίσεις, ναι. οι αναβαθμίσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στους κατηγορούμενους. Έπρεπε να τους βγάλει σε διαθεσιμότητα, να γίνει η δίκη, να αποδειχθεί αν φταίγανε ή όχι και μετά ας έκανε ό,τι ήθελε. Όχι να κατηγορούνται για αυτά τα εγκλήματα και να τους κάνει αρχηγούς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμένα μάλιστα. Αυτό με τρελαίνει. Τα Μην κρατάμε όλα ό,τι λέτε. Να ήταν μόνο αυτό, κυρία Αθηνά, να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό, πραγματικά. Είναι τόσα πολλά. Τόση αλητεία. Και μετά βλέπεις το Μητσοτάκη στην τηλεόρασή σου να λέει ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπορούν να πάνε στο Final Four. Όλα αυτά τα προβλήματα συγγενείς θυμάτων στους δρόμους. Ο κακός χαμός στη δημόσια υγεία. Η δημόσια παιδεία κατεστραμμένη. Οι γείτονες να διδάσκουν στα σχολεία τους για γαλάζιες πατρίδες. Τι να πρωτοθυμηθείς από σκάνδαλα. Τι να πρωτοθυμηθείς από καταστροφές. Τι να πρωτοθυμηθείς από οικονομικά εγκλήματα. Και ο Μητσοτάκης βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που μπορούν να πάνε στο Final Four. Αθλητικά σχολιάζει. Στον κόσμο του ο έφηβος. Δεν τον απασχολεί τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν του καίγεται καρφάκι. Καρφάκι δεν του καίγεται. Αλλά αυτό που συναντάω με τον κόσμο, περισσότεροι έχουν τρελαθεί, παιδιά. Μιλάμε για παράνοια. Μιλάμε για τρέλα. Και είναι λογικό να έχουν τρελαθεί. Γιατί στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν υπήρξε φωτιά στο μάτι. Στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν τράκαραν τα τρένα στα Τέμπη. Ότι φταίνει οι επιβάτες. Ότι ο Μητσοτάκης είναι ο Φαραώ. Μπορεί να μετατραπούμε σταδιακά σε Βόρεια Κορέα έτσι όπως πάει. Ήδη σας λέω ποινικοποιήθηκε ο δημόσιο ελεύθερος λόγος. Άμα βγεις να πεις ότι ξέρεις κάτι, ο Τάδε πήρε λεφτά και είναι ανοιχτό το σκάνδαλο, μπορεί να το θεωρήσει συκοφαντική δυσφήμιση για να σε πάνε μέσα. Εδώ θα είμαστε, περίμενε. Θα δεις. Και το καταλαβαίνεις ότι η κοινωνία είναι χαζεμένη, θα το πω έτσι. Αποβλακωμένη παράλληλα στα κινητά τους οι περισσότεροι. Στις τηλεοράσεις, σε μια οθόνη. Ξέρετε, οι οθόνες περνάνε πολλά μηνύματα. Οι οθόνες προκαλούν πολλά ερεθίσματα στο μυαλό. Οι οθόνες ίσως και να δρομολογούν τη σκέψη. Και να οδηγούν τον κόσμο σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, να ξέρει συγκεκριμένα πράγματα, να μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και να αντιδράει σε συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ σημαντικό ρόλο, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε, παίζουν και τα πρότυπα. Πρότυπα ανθρώπων οι οποίοι είναι χρήστες ναρκωτικών, που κάνουν ήρωα τον κάθε εγκληματία. Πρότυπα τραγουδιστών οι οποίοι μιλάνε για βία, για εκπόρνευση, για χρήση. Και τα επιτρέπει όλα αυτά το κράτος. Είναι μηνύματα τα οποία περνάνε στο υποσυνείδητο. Άμα θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα κράτος σωστό, μια κοινωνία δυνατή, θα έπρεπε να περνάνε όλοι μηνύματα με νόμο που να εμψυχώνουν τον κόσμο, που να προκαλούν τον κόσμο να έχει θετική ενέργεια, που να δίνουν αυτοπεποίθηση στον κόσμο ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα αν πραγματικά το θελήσει. Αλλά δυστυχώς αυτά τα ερεθίσματα δεν τους συμφέρει να τα περάσουν. Διότι μας θέλουν εξαθλειωμένους, μας θέλουν σκλαβοποιημένους, μας θέλουν φτωχούς για να είμαστε υπάλληλοί τους, για να μπορούν να μας κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Μας βλέπουν σαν ασήμαντα ανθρωπάκια. Και πλέον δεν ντρέπονται και να το πούνε. Έτσι μας βλέπουνε. Σαν ασήμαντα ανθρωπάκια, φίλοι μου. Εκεί φτάσαμε. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε.
να πάρουν να κάνουν. Καταλάβατε σε αυτό το σημείο, όχι αυτό το χητικό ρε, του Άδωνη. Εδώ είσαι. Δεν τρέπονται να το πούνε πλέον, το λένε έξω από τα δόντια. Σας θεωρούμε ασήμαντα ανθρωπάκια. Συγγνώμη, γέροντα, συγγνώμη. Συγγνώμη, ο Θεός δηλάζεται τίμητο αμαρτωλό και λεριζόμαι, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν και όρια επιτέλους. Λοιπόν, ανθρωπάκια, ασήμαντα. Μόνο φωνάζετε, ξέρετε, τίποτε να κάνει να πάει ο τόπος μπροστά. Εμείς όμως την Ελλάδα, την Ελλάδα θα την πάμε μπροστά. Δεν μπορείτε να λέτε ου. Καταλάβατε, δεν μπορείτε λέει να λέτε ου. Δεν μπορείτε να λέτε ου. Και ο ίδιος άνθρωπος φώναζε και α και ου και δάπνου του φουκού. Τον θυμάστε? Αυτός που σας λέει εσάς δεν μπορείτε να λέτε ου. Ακούστε εδώ. Και α και ου και δάπνου του φουκού και α και ου και ου. Αυτός φωνάζει ου. Και αυτό για τα πανεπιστήμια με τις κομματικές νεολαίες και τις κομματικές ακαδημίες. Δάπ. Δάπνου δου φουχού. Πάμε. Κάτι τέτοιες αηδίες. Μπλέκετε τα παιδάκια. Τα βάζετε εκεί να τρέχουν για πάρτι σας, για να τα βολέψετε, να τα δώσετε καμιά θέση. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Να είστε ελεύθεροι ρε. Και ελεύθερα να είναι και τα μυαλά σας. Να μην επιτρέπετε σε κανένα να σας χειραγωγεί. Να είστε αντικειμενικοί, με καθαρή σκέψη, με ψηλά το κεφάλι. Και να τιμάτε τα παντελόνια που φοράτε. Να είστε αληθινοί. Κόντρα στις κομματικές νεολαίες. Κόντρα στις κομματικές ακαδημίες, στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρος χειραγώγησης. Τα πανεπιστήμια υπάρχουν για να πηγαίνουν οι νέοι και να μαθαίνουν γράμματα. Να πηγαίνουν και να μαθαίνουν στον τομέα τους τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν. Δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια για να μοιράζουν φυλάδια για το ΚΚΕ. Δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια για να φωνάζουν και α και ου και δάπνου του φουκού με τον Υπουργό Υγείας. Έξω τα κόμματα από τα πανεπιστήμια. Μπας και υπάρξουν ακόμα περισσότερα λαμπρά μυαλά. Μπας και σταματήσουν να καίνε τον εγκέφαλο της νεολαίας. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει νόμος. Πραγματικά σας μιλάω, δεν πολιτεύομαι, αλλά αν ποτέ με πετούσαν επάνω εκεί και μου λέγανε άντε βγάλε νόμους, που δεν είναι το όνειρό μου, σας το λέω. Εγώ θέλω να είμαι σε ένα βουναλάκι με τα σκυλάκια μου, άνετος με τη φουφού μου και τον παχτσέ μου. Πρώτο πράγμα, έξω οι κομματικές ακαδημίες από τα πανεπιστήμια, με νόμο. Με νόμο. Στο πανεπιστήμιο πας για να μάθεις. Τι είσαι, Πρίτανη, Νέα Δημοκρατία? Τι κάνεις, φωνάζεις και α και ου και δάπνου του φουκού? Ξύλωμα, ο επόμενος. Γεια σας, δεν έχεις καταλάβει που βρίσκεσαι. Δεν έχεις καταλάβει που βρίσκεσαι. Δεν είσαι στα γραφεία του Άδωνη Γεωργιάδη. Στο απειθήτα είσαι. Για συγκεντρώσου, για σύνελθε. Φωνάζεις δίπλα και α και ου και δάπνου του φουκού. Υποτίθεται είσαι Πρίτανης, θα πρέπει να είσαι πολιτισμένος άνθρωπος και να ξέρεις ότι το πανεπιστήμιο έχει στόχο. Και ο στόχος του δεν είναι να βγάλει παιδάκια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος είναι να βγάλει λαμπρά μυαλά. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Α,
Αλλά δεν υπάρχει κανένα νόημα πλέον. Όλα τα έχουν εξαθλιώσει. Όλα μα όλα. Δεύτερος νόμος από Γρηγόρη Σερέτη. Θα βγάζουμε καινούργιους νόμους. Πρώτος νόμος που βγάζω είναι να μην υπάρχουν κομματικές ακαδημίες στα πανεπιστήμια. Κρατήστε το. Δεύτερος νόμος που βγάζω. Εντάξει. Αφού βγάζουν όλοι από ένα νομοσχέδιο, θα βγάλουμε και εμείς καινούργιους νόμους. Δεύτερος νόμος. Εντάξει, απλά πράγματα. Δεν επιτρέπεται τα κανάλια να αναμεταδίδουν κομματικές προπαγάνδες. Θα πρέπει να αναμεταδίδουν μόνο την αλήθεια. Μαζεύτηκε εδώ πέρα μισό εκατομμύριο κόσμο στο Μακεδονικό και δεν το έδειξε κανένα κανάλι. Το καταλαβαίνετε, δεν το έδειξε κανένας. Και η ΕΡΤ με χίλια ζόρια έδειξε 2-3 πλάνα. Τέλος και από εκεί πέρα, να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Επίσης, τα κανάλια είναι υποχρεωμένα με τον νόμο Σερέτη να προκαλούν ερεθίσματα στο μυαλό, τα οποία γεμίζουν τον κόσμο με αυτοπεποίθηση. Γεμίζουν τον κόσμο με θετική ενέργεια. Δείχνουν στον κόσμο ότι μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να πάει μπροστά. Άλλα πράγματα. Θετική σκέψη, άλλος τρόπος σκέψης. Για να δεις μετά ο Έλληνας τι μπορεί να καταφέρει, που τον έχετε πετάξει μέσα στο βόθρο και τον έχετε πνίξει. Τρίτος νόμος, Ερέτη. Γιατί τώρα πήρα φόρα. Θα βγάλω ολόκληρο ποινικό κώδικα. Όποιος πολιτικός λέει ψέματα και αποδεικνύεται αυτό, ξυλώνεται απευθείας. Πάει ο επόμενος. Να προσέχετε να μην λέτε ψέματα. Να προσέχετε τα λόγια σας. Τέταρτος νόμος, Ερέτη. Εισαγγελείς, δικαστές, όλοι καθημερινά θα δικάζουν με έναν άνθρωπο δίπλα τους από την εφορία. Άνθρωπο τον οποίο θα έχει επιλέξει το κράτος και θα τον ελέγχει και αυτόν τον άνθρωπο καθημερινά με κάμερα στο σακάκι και οι δύο. Για όλα, γιατί αποφάσεις παίρνουνε, γιατί συναντήσεις κάνουνε, για όλα, 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 όλα. Παντού κάμερες στα δικαστήρια, μέσα στα γραφεία τους, κάτω από τα γραφεία τους, κάτω από τα τραπέζια κάμερες, ρε. Κάτω από τα τραπέζια κάμερες και πάνω από τα τραπέζια κάμερες. Όλα θα ελέγχονται, για να μην μπορούν ούτε κάτω από το τραπέζι να ρίξουν λεφτά κατά λάθος, ούτε από πάνω να δώσουνε. Πέμπτος νόμος, Ερέτη. Σας λέω ποινικό κώδικα, πήραμε φόρα. Ο ελληνικός στρατός κόβει το φρέντο εσπρέσο και πιάνει τα αυτιάρια. Ξεκινάνε να συνεισφέρουνε. Ξεκινάνε να χρησιμοποιούνε τα οχήματα τα οποία είναι στον όρχο για να κάνουνε την Ελλάδα καλύτερη. Επίσης, έκτος νόμος, Ερέτη, για τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει κανένας που είναι μόνιμος. Κανένας. Όλοι περνάνε από αξιολόγηση. Και στην αξιολόγηση συμμετέχουν και οι Έλληνες πολίτες. Μετά από κάποιες καταγγελίες, περνάς από την Επιτροπή. Γίνεται ο έλεγχος και αν ισχύει φεύγει σπίτι σου. Έβδομος νόμος, Ερέτη. Όσοι πολιτικοί χρωστάνε, δεν επιτρέπεται να κατέβουν υποψήφοι. Δεν επιτρέπεται. Και τα κόμματα το ίδιο. Θα μπορούν να κατεβαίνουν υποψήφοι μόνο όσοι έχουν λευκό ποινικό μητρό και δεν χρωστάνε ούτε ένα ευρώ. Όγδο
8ος νόμος, 8ος νόμος για την ελληνική αστυνομία. Σε περίπτωση, πρώτα απ' όλα στον 8ο νόμο, πρώτος κανόνας για την ελληνική αστυνομία είναι ότι όλοι έχουν πάνω τους κάμερα, η οποία λειτουργεί όσο είναι σε υπηρεσία ο αστυνομικός. Όσο είσαι σε υπηρεσία, έχεις πάνω την αλεξίσφαιρο, την τζάκετ, μπλουζάκι, φούτερ, ό,τι κι αν είναι. Έχεις πάνω σου την καμερούλα σου, ενεργεί όσο είσαι σε υπηρεσία. Και σε περίπτωση που χαλάσει, γυρνάς κατευθείαν στο τμήμα και παίρνεις άλλη. Όλοι πάνω τους κάμερα. Σε περίπτωση που υπάρχει υλικό που Έλληνας αστυνομικός σηκώνει το χέρι του και χτυπάει Έλληνα πολίτη, φεύγει κατευθείαν από το σώμα. Δεν πανά σε ματατζής, δεν πανά σε ασφαλίτης, δεν πανά σε όπκε. Αν σηκώσει το χέρι σου και χτυπήσει Έλληνα πολίτη, φυσικά χωρίς λόγο. Άμα ο άλλος πάει να σε πυροβολήσει, πάει να σε σκοτώσει, θα υπάρχει σε αυτό τον 8ο νόμο συγκεκριμένη παράγραφος που θα προβλέπει τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας αστυνομικός. Ένατος νόμος έρετη, γιατί σας λέω έχουμε πάρει φόρα. Ελληνική οικονομία. Θα ασχολούνται μόνο λογιστές και όχι τσαρλατάνοι. Θα ασχολούνται μόνο όσοι ξέρουν από οικονομικά, οι οποίοι θα έχουν καθημερινή επαφή με τους παραγωγούς. Καθημερινή επαφή και καθημερινή ενημέρωση με το τι πουλάνε, με το τι έσοδα έχουνε και τι έξοδα έχουνε. Δέκατος νόμος ερέτη. Και θα κλείσω με το δέκατο, γιατί μπορώ να σας βγάλω 100 νόμους για να γίνει η Ελλάδα καλύτερη. Νόμος για τους αγρότες. Όσοι αγρότες έχετε χωράφια τα οποία εκμεταλλεύεστε, έρχεστε, κλείνουμε συμφωνία, το κράτος με τον αγρότη. Για τη φορολογία να μην ξεκινήσω να λέω, φορολογία θα πέσει κατά πολύ. Και σου δίνω κίνητρο να ασχοληθείς με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία. Σου δίνω κίνητρο αν είσαι σωστός, αν είσαι καθαρός και αν βγάζεις καλό προϊόν, να έχεις πρίμα από το κράτος. Σε βοηθάω να ανέβεις, γιατί μαζί θα ανέβουμε. Και μετά, άμα θέλετε, πιάνω και με άλλους νόμους, δεν έχω χρόνο, έχει πάει και 58. Πιάνουμε, άμα θέλετε, μετά για τη θάλασσα, για τους αλλοιείς. Πιάνουμε για τα νησιά, για τον τουρισμό και για την, και για όλη την Ελλάδα. Πιάνουμε για τη φορολογία, πιάνουμε για τα τρόφιμα. Άστο σου λέω, άμα θέλεις, την κάνεις στην Ελλάδα ισχυρή. Αλλά αυτοί τι θέλουνε? Να κλείνουν συμφωνίες και ας ξεπουλάνε την Ελλάδα και ας προδίδουνε την Ελλάδα για να παίρνουνε καμιά μιζούλα κάτω το τραπέζι. Για τις μίζες πούλησαν την Ελλάδα. Ξυπνήστε! Για τις μιζούλες σας ξεπουλήσανε, βρε. Δεν έχω χρόνο όμως. Δεύτερη ώρα θα έχω μαζί μου τον κύριο Αμπατζόγλου. Θα μιλήσουμε λίγο για τα Σκόπια. Θα μιλήσουμε λίγο για το τι ακριβώς γίνεται, γιατί πλέον αρχίζουν να διεκδικούν και αυτοί ένα κράτος 400.000 άτομα. Τι να σε πω, το 1/3 της Θεσσαλονίκης ξεκινάει τώρα να διεκδικήσει ιστορία της Μακεδονίας, γιατί ο Τσίπρας δεν ξέρω κι εγώ τι έκανε εκείνο το βράδυ. Μπορεί να πήγε για ποτά, μπορεί να κάπνισε κάνα τσιγαριλίκι. Δεν ξέρω τι έκανε, και την επόμενη μέρα πήγε και υπέγραψε την προδοσία. Πήγε και υπέγραψε να παραδώσει το όνομα Μακεδονία σε αυτούς. Και αυτοί τώρα έρχονται και λένε ότι όλη η εκστρατεία του Μέγα Αλέξανδρου είναι δική τους. Άντε βγάλε τώρα εσύ άκρη. Βγάλε εσύ άκρη. Θα μπορούσα να βάλω το τραγούδι του Νταλάρα, αλλά δεν με πάει καρδιά να σας βάλω Νταλάρα, ρε παιδιά, μεσημεριάτικα. Κρίμα είναι να ακούσετε Νταλάρα μεσημεριάτικα. Γι' αυτό πρέπει να πάμε κάπως αλλιώς. Πώς θα πάμε? Αποφασίστε πώς θα πάμε. Κάνα τραγούδι στείλτε, να δούμε τι θα βάλουμε. Δεν, το μυαλό μου έχει γίνει μαρμελάδα, δεν ξέρω τι τραγούδι να βάλω.
Και επειδή εμένα μου αρέσουν συγκεκριμένοι καλλιτέχνες και συγκεκριμένα τραγούδια, εντάξει, όλα τα ίδια και τα ίδια τα παίζουμε. Θέλετε και νόμο για τον αθλητισμό, βλέπω. Στέλνετε μηνύματα, θέλετε και νόμο για τον αθλητισμό. Ενδέκατος νόμος, Ερέτη. Μόνιμα, κυπελούχος και πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Όχι, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Με Ζαμπέτα θέλετε να κλείσουμε. Ωραία, πάμε Ζαμπέτα. Το πρώτο τραγούδι που θα βγάλει του Ζαμπέτα το βάζω. Η παλιοπαρέα, φύγαμε για τελικό. Focus FM 103,6. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με κύριο Μπατζόγλου. Σερέτης Βηγόρης κόντρα στο σύστημα. Δεν φεύγει κανένας, εδώ είμαστε. Έλα οι παλιοπαρέες. Την Ανάσταση, το Πάσχα και την Πρωτομαγιά μαζί τώρα. Να βρεθούνε. Ένα μάτσο φυλάκια στο μικρό το καφέ, ναι. Επερνούσα με την ώρα, ναι, κουβέντα και καφέ. Πάνε πέρασαν τα χρόνια στη ζωή του καθενός. Κι από την παλιοπαρέα ένας μας δεν πήγε μπρος. Και τα ρουνταρου νταρου νταρου νταν 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 ντραμ. Και τα ρουνταρου νταρου νταρου νταν 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 ντραμ. Χάσαμε τ' αεροπλάνο, το παπορί και το τραμ. Και τα ρούντα 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 ντραμ. Και τα ρούντα 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 ντραμ. Χάσαμε τα αεροπλάνο, το παπούρι και το τραμ. Με τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ πίσω από τις καλαμιές. Με τα σούπα και τα μουπές βοηθεί και παραγεί. Την έκανα μ' από κουπές κι όλοι μείναμε τα πει. Daru 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 dam 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 dram. Ke daru 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 dam 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 dram. Khasame dare oplano, to papori ke to tram. Ke daru 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 dam 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 dram. Ke daru 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 dam 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 dram. Khasame dare oplano, to papori ke to tram. Ορφανά πορεύονται και οι χείρες μονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Μακεδονία, Τσακούστη, του Αλεξάνδρου Νικόλα.
ο Βαρκάρης ο Σερετής, έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Αμπατζόγλου. Καλησπέρα κύριε Αμπατζόγλου. Καλησπέρα κύριε Σερέτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, εσείς? Καλά και εγώ, στον αγώνα. Κύριε Αμπατζόγλου, έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με τους γείτονες, τους οποίους τους δόθηκε ένα δικαίωμα να λένε ότι όλος ο μακεδονικός αγώνας και όλη η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου τους ανήκει. Και αυτό το δικαίωμα τους το έδωσε ο Τσίπρας με την προδοσία της Μακεδονίας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Από τη στιγμή που παραχωρήσανε μακεδονικότητα τον όρο Μακεδονία στον τίτλο της χώρας ως Βόρεια Μακεδονία, έστω Μακεδόνες οι κάτοικοι, μακεδονική γλώσσα, παραδώσαμε μακεδονικότητα, ασχέτως εάν, όπως αναφέρει το άρθρο 7 της Συμφωνίας των Πρεσπών, αυτή η μακεδονικότητα είναι υπό κάποιους άλλους όρους, δηλαδή άλλη μία, άλλη η άλλη, αυτό είναι για να κοροϊδευόμαστε, παραδώσαμε μακεδονικότητα και αυτή τώρα, λογικό είναι, το κομμάτι το οποίο είναι πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στα Σκόπια, που στηρίζει το ΒΜΡΟ, είναι αυτοί οι λεγόμενοι υπερεθνικιστές, λένε ότι όλη η αρχαιότητα τους ανήκει. Φυσικά, εφόσον τους κάναμε το δώρο και δώσαμε την μακεδονικότητα, τώρα την θέλουν σωστή και ολόκληρη την μακεδονικότητα και ζητούν και την αρχαιότητα, ότι τους ανήκει και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία που υπογράφηκε με πιέσεις της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Φυσικά βρήκανε τους καλοθελητές εδώ πέρα, όπως είπαμε, τους συγκεκριμένους κομιτατζίδες, και το έχω γράψει και στα βιβλία και στα άρθρα και σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές που έχω κάνει. Βρήκανε τους συγκεκριμένους, που να θυμηθούμε ότι από το 1949 το ΚΚΕ τότε είχε υπογράψει στους ψαράδες των Πρεσπών συμφωνία με τη ΣΝΟΦ, του Σλαβό Μακεδόνες τους λεγόμενους, ότι θα παλέψουν και θα αγωνιστούν για να απελευθερωθεί η Μακεδονία και οι Μακεδόνες. Ερχόμαστε λοιπόν στο 2018 με αυτή τη συμφωνία, η οποία, επαναλαμβάνω, από πίσω έχει πλάτες γερμανικές και αμερικανικές. Και να θυμίσω ένα άρθρο που έγραψα πριν από λίγες μέρες, το πώς η γερμανική Deutsche Welle, κρατικό παρακαλώ ραδιοτηλεοπτικό κανάλι, μετέδωσε και πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, πριν από την υπογραφή της και μετά από την υπογραφή της, τον χάρτη της σύγχρονης Μακεδονίας, Modern Macedonia όπως λένε, και περιλαμβάνει μέχρι και την Χαλκιδική, όλη και όλη την ελληνική Μακεδονία. Και κάτι που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, γιατί αυτό τον χάρτη τον ξέρουν οι περισσότεροι, είχε γίνει χαμός τότε, είχε βγει σε πολλά site, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το Αμερικανικό Υπουργείο Αμήνης, τον ΗΠΑ, φέρεται να παρέχει στους Αμερικανούς στρατιώτες ένα βιβλιαράκι με τίτλο «A Field Ready Reference Publication». Είναι του Νοεμβρίου του 1999, έχει κωδικό DOT 2630MK00, Macedonia Pavla Firom. Ήταν εμένα από το 99 αυτό, αλλά και το 99 δεν είναι πάρα πολύ μακριά από τώρα, δεν είχε καμιά δουλειά, και αναφέρει μέσα σε μια σελίδα, στη σελίδα 22 συγκεκριμένα, ότι έναν χάρτη και φαίνεται η ελληνική Μακεδονία ως Occupied Macedonian Territories. Λέει δηλαδή ότι η Μακεδονία η δικιά μας είναι κατεχόμενο μακεδονικό έδαφος. Και αυτό το παρέχουν οι Αμερικανοί, το Υπουργείο Αμήνης, στους στρατιώτες τους. Αυτός ο χάρτης δεν είναι γνωστός γενικά στον πολύ τον κόσμο και είναι τραγικός. Οι Αμερικανοί λοιπόν χαρακτηρίζουν τη δικιά μας τη Μακεδονία ως κατεχόμενο έδαφος μακεδονικό. Θέλουν μήπως να το απελευθερώσουν?
θέλουν να το αποδώσουν στον ιδιοκτήτη του το νόμιμο. Ποιος θεωρούν ότι είναι τα Σκόπια? Ένα το κρατούμενο, ο ύποπτος ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γερμανία το ίδιο με αντίστοιχο χάρτη, όπου λέει Geographic Region και δείχνει όλη την περιοχή και λέει ότι είναι η Modern Macedonia, η σύγχρονη Μακεδονία, μέχρι τη Χαλκιδική και αυτή. Και εφόσον έχουν αυτές τις πλάτες από πίσω οι Σκοπιανοί, κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν. Φτάσαμε ως Επιτροπή Ελληνισμού, καταμετρούμε τις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Προσφών. Αυτή τη στιγμή είναι 379, πλησιάζουν στις 380, αλλά έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Σερέτη. Γιατί? Μ' ακούγουμε, μ' ακούτε? Ναι, βέβαια, βέβαια. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο στα Σκόπια. Ανοίξτε όποια εφημερίδα θέλετε, όποιο site θέλετε που να αναφέρετε. Να, ανοίγω αυτή τη στιγμή εγώ εδώ πέρα. Ανοίγω, ας το πούμε, της Καθημερινής. Που στην Καθημερινή γράφουν όλοι οι κυβερνητικοί, είναι η νούμερο ένα εφημερίδα και το site. Και χωρίς ντροπή, πάνω ο τίτλος λέει Βόρεια Μακεδονία, λέει προβληματισμός για τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, χωρίς ντροπή. Δεν τα αναφέρουν Σκόπια, τα αναφέρουν Βόρεια Μακεδονία. Ενώ ακριβώς από κάτω είναι η υποψήφια πρόεδρος του ΒΜΡΟ, αυτή που κέρδισε τον πρώτο γύρο και θα κερδίσει και τον δεύτερο, και είναι σε ένα φόντο που γράφει Μακεδονία, 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 Μακεδονία. Κανένας δεν ξεστραβώθηκε δημοσιογράφος αυτών των εντύπων να πει εδώ πέρα γιατί λένε αυτή Μακεδονία από πίσω και δεν λένε Σεβέρνα Μακεδονία, που είναι η Βόρεια Μακεδονία στα σλαβικά, και λένε Σκέτο Μακεδονία. Εμείς να μην χάσουμε όμως να τους πούμε Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, εμείς θα τηρήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτοί δεν την τηρούν. Γίνονται όργια αυτή τη στιγμή, χιλιάδες παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών καθημερινά. Όλα τα κόμματα, όλες οι αφίσες, όλοι οι υποψήφοι. Με μία λέξη Μακεδονία, το καθένα από αυτά είναι παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και λέω κι εγώ, δεν έχει νόημα και να καταμετρούμε τις παραβιάσεις από τη στιγμή που έχει χαθεί η μπάλα. Ακόμα και τα δικά μας τα site, όπως σας ανέφερα πριν, το site της Καθημερινής, έχει μια φωτογραφία, μα μπείτε θα το δείτε, που παντού λέει Μακεδονία χωρίς να λέει Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, οι παραβιάσεις είναι πάρα πολλές. Το ΒΜΡΟ βεβαίως είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να κάνω όμως μια πρόβλεψη. Βέβαια. Θα εκλεγεί, εάν εκλεγεί το ΒΜΡΟ, που από ό,τι φαίνεται θα πάρει την κυβέρνηση στο ΒΜΡΟ και τον πρόεδρο της, των Σκοπίων, ίσως να μην βγουν μπροστά αμάν να ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί ξέρουν ότι θα υπάρξει έξοδος και από το ΝΑΤΟ ακόμα και τους προειδοποίησε ο νυν πρόεδρος ο Πενταρόφσκι. Δεν θα πάνε τόσο δυναμικά. Από την άλλη όμως θα γίνεται αυτό το όργιο που γίνεται και τώρα. Θα παραβιάζουν συνεχώς τη Συμφωνία των Πρεσπών ακόμα περισσότερο. Εδώ ο Ζάεφ που την υπέγραψε, εδώ πέρα υπέγραψε Βόρεια Μακεδονία και μόλις γύρισε στα Σκόπια έλεγε Σκέτο Μακεδονία και σε κύκλους δικούς του, και όταν μιλούσανε και γνωρίζω περιπτώσεις στο εσωτερικό, παραβίαζε ο ίδιος τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Ζάεφ που την υπέγραψε. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που δεν την υπέγραψε, δεν την παραβιάζει. Εμείς δηλαδή είμαστε τα καλά παιδιά, ό,τι μας πούνε οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, άσχετα αν από πίσω δημοσιεύουν χάρτες και δείχνουν ότι η δικιά μας η Μακεδονία δεν ανήκει σε εμάς ουσιαστικά. Αυτό λένε οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Εμείς λέμε yes sir, ναι, ό,τι πείτε. Και βεβαίως οι Σκοπιανοί παίζουν το παιχνίδι τους, παραβιάζουν καθημερινά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συγγνώμη λίγο, αλλά να καταργηθεί. Να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Για να τελειώνουμε, αφού το θέλουν και οι Σκοπιανοί. Να τελειώσουμε με αυτό, να καταργηθεί. Να δούμε μετά ποιος θα πει τι. Γιατί η κυρία Μπατζόγλου, μέσα στη Μακεδονία που παρουσιάζουν αυτοί οι Σκοπιανοί, είναι και η Θεσσαλονίκη, είναι και η Χαλκιδική. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλα κομμάτια και λένε ότι έχουν το δικαίωμα να έχουν μια διέξοδο στη θάλασσα. Όλο και κάτι καινούριο θα ακούμε, και στην τελική, κύριε, το Υπουργείο Εξωτερικών θα έπρεπε να δίνει μια απάντηση σε όλα αυτά που ακούγονται από τους γείτονες. Καμία απάντηση δεν δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να καταμετράει και τις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών, αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς ως Σωματείο, ως Επιτροπή Ελληνισμού. Το άρθρο που σας είπα που έγραψα πριν από λίγες μέρες ξεκινάει ως εξής. Η παράδοση της μακεδονικότητας στους Σκοπιανούς, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών, θα είναι η αιτία. Η αιτία να χυθούν μελλοντικά ποταμοί ελληνικού αίματος.
αφού κάποια στιγμή θα αμφισβητηθεί στην πράξη και η ελληνικότητα της Μακεδονίας που βρίσκεται εντός των σημερινών ελληνικών συνόρων. Και εξηγώ παρακάτω ότι αυτή η ελληνικότητα ήδη έχει αμφισβητηθεί με τους χάρτες αυτούς και όχι μόνο. Επομένως, πηγαίνουμε για άσχημα πράγματα στο μέλλον. Μπορεί κάποιοι να λένε τώρα είναι τραγικά αυτά που μας λες, πώς τα λες έτσι, γίνονται σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην γίνει σε ένα χρόνο, μπορεί να μην γίνει σε δύο χρόνια, η επόμενη γενιά όμως θα το λουστεί αυτή την προδοσία της Συμφωνίας των Προσπών, θα την λουστεί κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός και θα υπάρξουν, το πιστεύω αυτό, ποταμοί αίματος ελληνικού. Βλέπουμε ότι για μένα το πρόβλημα είναι η πολιτική. Το άρθρο αυτό το τελειώνω ως εξής: ζητείται επειγόντως πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα να ορθώσει το ανάστημά της και να θέσει εθνικές κόκκινες γραμμές. Γιατί, κάποιος θα πει, θα τα βάλουμε με τους Αμερικανούς. Καλώς να είναι σύμμαχοί μας, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Έχουμε κόκκινες γραμμές. Πρέπει να έχουμε κόκκινες. Οι κυβερνώντες είναι, το πρόβλημα των κυβερνώντων είναι αυτό των Ελλήνων, έτσι. Δεν λέω όλα τα κόμματα της Βουλής. Γίνεται αντιπολίτευση μέσα από συγκεκριμένο χώρο και αν θέλετε μπορούμε να το πούμε και μετά αυτά. Αλλά θα πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές από τους κυβερνώντες, ώστε ναι, μεν με τους Αμερικανούς σύμμαχοι, δεν αντιλέγω, δεν πρέπει να αγγίζουν εθνικά θέματα. Δεν θα δεχθούμε ποτέ να παραδώσουμε το μισό Αιγαίο όπως θέλουν, δεν θα δεχτούμε να παραδώσουμε ποτέ ΑΟΣ, κομμάτι της ΑΟΣ, ούτε του Καστελόριζου, έτσι, ούτε της νήσου Στρογγύλης που αυτοί έχουν βάλει στο μάτι, δεν θα παραδώσουμε ποτέ ελληνική ταυτότητα, μακεδονικότητα. Αυτά είναι κόκκινες γραμμές. Αν τα εξηγήσεις στους συμμάχους σου, θα τα καταλάβουν και αν δεν τα καταλάβουν θα βάλεις βέτο σε αυτά τα πράγματα. Η πολιτική λοιπόν η συγκεκριμένη που ασκείται και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία τώρα τα έχει κάνει μαλλιά κουβάρια. Δεν έχουν ούτε κόκκινες γραμμές ούτε τίποτα. Αυτό είναι το δικό μου το πρόβλημα. Ναι, αλλά καλός ή κακός θα έπρεπε να, κάποιος να προστατεύει τα όρια. Κάποιος θα πρέπει να προστατεύει τα σύνορα. Κάποιος θα πρέπει να προστατεύει την ιστορία και όλα όσα ανήκουν στον ελληνικό λαό. Και καλός ή κακός, η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή δεν πάει να λέει όλος ο κόσμος, και αυτό που λέω τώρα όλος ο κόσμος, παγκόσμια κυρία Μπατζόγλου, πλέον όλοι έχουν υιοθετήσει το ότι η Μακεδονία είναι η Σκοπιανή. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο εξωτερικό, μιας και βλέπουν ότι υπάρχει ένα κρατήδιο το οποίο λέει, εμείς φωνάζει κάθε μέρα, εμείς είμαστε Μακεδόνες, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σκοπιανός και πάει λέγοντας, αρχίζουν και το υιοθετούν, το πιστεύουν. Καμία αντίδραση για άλλη μια φορά από την ελληνική πλευρά και κάπως έτσι βλέπω σιγά σιγά να κόβουν την Ελλάδα σε 10 κομμάτια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε και τους Αλβανούς που μιλάνε για τη Βόρεια Ήπειρο, έχουμε και τους Τούρκους που μιλάνε τώρα πλέον για το μισό Αιγαίο. Ναι. Έχουμε και τους Σκοπιανούς, έχουμε και τους Βουλγαρούς. Πραγματικά πρέπει να αλλάξει η ηγεσία της χώρας για να σώσουμε ό,τι προλάβουμε να σώσουμε. Πρέπει να αλλάξει η ηγεσία της χώρας. Ήθελα λίγο να μείνω σε αυτό, έχετε πάρα πολύ δίκιο, το πώς μετά τη Συμφωνία των Προσπών τους θεωρούν όλοι ότι αυτοί εκπροσωπούν τους πραγματικούς Μακεδόνες και θέλω να πω το εξής. Ένα επιχείρημα του Κουτζιά ήτανε ότι 140 κράτη, όπως έλεγε, έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με τα Σκόπια τότε, ως σκέτο Μακεδονία. Αυτό είναι ένα ψέμα, δεν ήταν 140, ήταν λιγότερα από 120-119 κράτη ήτανε. Και θέλω να θυμίσω ότι 150 κράτη έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Ένα κράτος δεν την αναγνώρισε. Αυτό είναι το Ισραήλ. Ένας είναι που μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μόνο το Ισραήλ αν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί η Παλαιστίνη. Μόνο εμείς αν αναγνωρίζαμε ότι αυτοί είναι Μακεδόνες θα αναγνωριζόντουσαν ως Μακεδόνες. Όσοι και να τους είχαν αναγνωρίσει ήταν μια τρύπα στο νερό. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών όμως, όπως πολύ σωστά το είπατε, τους αναγνωρίσαμε εμείς και τώρα όλος ο κόσμος λέει ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες. Και αυτό το πρόβλημα το είχα επισημάνει ακόμα από την αρχή της αρθρογραφίας μου, πριν από 6 χρόνια, για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και είχα πει ότι στην φύση δεν αρέσουν κενά, ξέρετε κύριε Σερέτη. Όπου υπάρχει κενό, η φύση το καλύπτει με κάτι. Έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτή τη μεγάλη προδοσία, ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Δεν διόρθωσε την προδοσία, άφησε κενό στην πολιτική. Το κενό αυτό θα καλυφθεί από αλλού. Γι' αυτό και θα ανεβούν και στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα θα ανεβούν τα πατριωτικά κόμματα
Και αυτή θα είναι η τιμωρία τους. Εγώ αυτό έχω να πω. Θα ανέβουν τα πατριωτικά κόμματα και αυτά περί ακροδεξιάς, όποιος θέλει, μπορούμε να τα συζητήσουμε το κατά πόσο ο πατριωτισμός είναι ακροδεξιά, γιατί οι άνθρωποι είναι και αγράμματοι. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ακροδεξιά. Τα πατριωτικά κόμματα λοιπόν ανεβαίνουν και θα ανεβούν και στην Ελλάδα, θεωρώ ως μια σοβαρή αιτία και το ότι δεν διορθώνεται το θέμα της προδοσίας αυτής, της παράδοσης, της μακεδονικότητας, δηλαδή σε μη Έλληνες, στους Σκοφιανούς. Κύριε Μπατζόγλου, πρέπει να υπολογίσουμε όμως κιόλας το τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή πλέον τι συμφέρει την ελληνική πλευρά. Συμφέρει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και να ξεκαθαρίσουμε ότι, παιδιά, η ιστορία είναι αυτή. Η Μακεδονία είναι ελληνική, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας και δεν χωράνε αμφισβητήσεις και δεν χωράνε χαζά. Γιατί πλέον πρόκειται για μια κατάσταση παρανοϊκή, έτσι. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Όταν έχεις στην Ελλάδα τάφους, όταν έχεις βρει διάφορα πράγματα τα οποία συσχετίζονται με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν γίνεται να μας λέει τώρα ένα κρατήδιο με 400.000 πληθυσμό ότι εμείς καταφέραμε τι καταφέραμε. Πρέπει λοιπόν να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών ή πρέπει να παραμείνει έτσι ώστε να έχουμε το Βόρεια Μακεδονία σαν ταβάνι. Αναρωτιέμαι. Για μένα πρέπει να καταργηθεί γιατί όπως είπα θεωρώ ότι παραδώσαμε ελληνική ταυτότητα έστω και αν είναι λίγο παπατζίδικο αυτό που κάνανε και παπατζιλίκη και με το άρθρο 7 της Συμφωνίας των Πρεσπών ότι ναι μεν μακεδονικότητα αλλά άλλου είδους, άλλη μία και άλλη η άλλη. Αυτά είναι για στάχτη στα μάτια και αν θυμάστε ο Κοντζιάς είχε πει ότι δεν αναγνωρίζουμε έθνος μακεδονικό και ότι το nationality που υπάρχει στο αγγλικό κείμενο και το αγγλικό κείμενο είναι το πρωτότυπο της Συμφωνίας των Πρεσπών, το nationality δεν εννοεί ethnicity, δεν εννοεί εθνικότητα, αλλά citizenship. Ο ίδιος όμως τρία χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2021, είπε οι Μακεδόνες, εννοώντας τους Σκοφιανούς, μέσα στην ροή της ιστορίας τους, έτσι ένιωσαν, έτσι πλάστηκαν, πέτυχαν μια διαδικασία εθνογένεσης. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι γεννήθηκαν ως έθνος. Για μένα πρέπει να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία, έτσι κι αλλιώς. Για να ακυρωθεί, συγγνώμη σας διακόπτω, για να ακυρωθεί και εγώ είμαι μαζί σας, να καταργηθεί για να μπορέσουμε να τελειώνουμε με τις αμφισβητήσεις αυτές, αλλά για να καταργηθεί, άμα βγει ας πούμε κάποιος άλλος στην ηγεσία, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θέλει να την καταργήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να την καταργήσει, το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να την καταργήσει, όλοι τους αποκαλούν Βόρειο Μακεδόνες. Εμένα με προσβάλλει προσωπικά σαν άνθρωπο, γιατί κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, μένω στη Θεσσαλονίκη. Για να καταργηθεί, πρέπει να βγει κάποιος άλλος και μπορεί να το κάνει, ή θα πρέπει να περάσει από 40 κύματα. Και μόνο ότι προβλέπεται και μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι παραβιάζεται από τη μία. Εδώ βγήκε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, αφού του βέβαια έφυγε από πρόεδρος της Δημοκρατίας και μπήκε η κυρία Σακελαροπούλου, και έγραψε ένα άρθρο το πώς όταν παραβιάζεται από τη μία πλευρά, λέει, και είναι πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνταγματολόγος και ακαδημαϊκός. Ο συνταγματολόγος νομικός μάλλον. Και ακαδημαϊκός. Και είπε όταν παραβιάζεται μία συμφωνία από τη μία από τις δύο πλευρές, τότε είναι γράμμα κενό περιεχομένου. Επομένως θα πρέπει να καταγγελθεί, υπάρχει η σύμβαση της Βιέννης, προβλέπει βάσει ποιων άρθρων μπορεί να καταγγελθεί από τη στιγμή που παραβιάζεται από την άλλη πλευρά και όμορφα και καλά ακυρώνεται. Και έτσι αυτό θα έπρεπε να κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών και όχι αυτοί να μας φτύνουν και εμείς να νομίζουμε ότι ψυχαλίζει. Δηλαδή την παραβιάζουν καθημερινά και εμείς δεν στρεφόμαστε κατά αυτής της συμφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι μήνυμα δίνουμε στους ξένους και στους εχθρούς μας και σε όλους αυτούς που μας επιβουλεύονται. Ότι είμαστε οι καλπαζωής πράκτορες και δεν διαμαρτυρόμαστε. Την παραβιάζουν και δεν την καταγγέλουμε καν. Θα πρέπει να καταγγελθεί, μας δίνουν το εργαλείο αυτό αυτή τη στιγμή οι Σκοπιανοί με τις παραβιάσεις και μετά τις 8 Μαΐου με το ΒΜΡΟ θα γίνουν τα έσχη, ακόμα μεγαλύτερα έσχη. Εντάξει. Και εμείς θα καθόμαστε και θα κοιτάμε. Όχι, πρέπει να ανέβουν τα πατριωτικά κόμματα, πρέπει να ανέβουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αντιπολίτευση μέσα στην Βουλή και κατά τη γνώμη μου αντιπολίτευση σοβαρή κάνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ναι, το ακούω συνέχεια αυτό τώρα τελευταία. Η αλήθεια είναι αυτή και δεν πρέπει να κρύβεται. Πλέον μόνο αυτοί κάνουν αντιπολίτευση. Και το σύστημα από ό,τι φαίνεται ενοχλείται αρκετά. Το θέμα είναι άλλο όμως. Το θέμα είναι το κατά πόσο και οι υπόλοιπες χώρες θα μπορέσουν να αποδεχθούν μετά μια Ελλάδα η οποία λέει
ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Γιατί πιστεύω θα υπάρξουν αντιδράσεις, κύριε Μπατζόγλου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το θέμα επιστημονικά έχει λήξει. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν είναι τόσο οφθαλμοφανές το πώς έληξε. Έχει λήξει όμως το θέμα. Το ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες, γιατί υπήρχαν αντιρρήσεις κτλ. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν ελληνικό φύλο, μιλούσαν ελληνικά και ήταν Έλληνες. Το πρόβλημα ποιο είναι με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Ότι αφήσανε την επιστήμη στην άκρη και βάλανε μπροστά την πολιτική. Και είπανε με την πολιτική θα υποστηρίξουμε μια αντιεπιστημονικότητα. Και με το έτσι θέλω, με πολιτικούς όρους, βάλανε το θέμα αυτό της μακεδονικότητας, το παραδώσανε και στους Σκοπιανούς. Αν το πάρουμε επιστημονικά, αν το πάρουμε ιστορικά, έτσι, με βάση την επιστήμη, δεν έχουν καμία ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι. Μία σοβαρή πολιτική λοιπόν, αυτό πρέπει να βάλει στο τραπέζι, μια στιγμή να δούμε τι έχουμε, αυτή είναι η επιστημονική αλήθεια και δεν συζητάμε για τη δικιά μας ταυτότητα να την πάρει κάποιος άλλος. Όχι απλά δεν συζητάμε, απαγορεύουμε να ξαναχρησιμοποιήσει τον όρο Μακεδονία, Μακεδονικός, Μακεδονική και τα παράγωγά του. Αυτή θα ήταν μια σοβαρή πολιτική και έχει ως σύμμαχό της την επιστήμη, που στη συγκεκριμένη περίπτωση και η επιστήμη αυτό το πόρισμα έχει βγάλει. Αντί αυτού που είπατε που είναι πολύ σωστό, βλέπουμε ότι πλέον έρχονται στην Ελλάδα και ανοίγουν σχολές οι οποίες λέει θα διδάσκουν τη μακεδονική γλώσσα. Πολύ σωστά. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουν αφαιρέσει τον ήλιο της Βεργίνας και έχουν αλλοιώσει το σύμβολο εδώ στην Ελλάδα κιόλας. Θα σας πω και γι' αυτό. Ναι, θέλω να μου πείτε και αρχίζω να αναρωτιέμαι τι πραγματικά έχει συμφωνηθεί που δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Κοιτάξτε, το πρώτο, ναι, όντως άνοιξε ένα σωματείο στην Φλόρινα το οποίο διατείνεται ότι θα διδάξει τη μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα. Και βλέπετε λοιπόν που κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ δεν πειράζει, μακεδονική γλώσσα αφού έτσι πέρασε από τη Συμφωνία των Πρεσπών, μέσα στην Ελλάδα μακεδονική γλώσσα λεγόμενη και στην ουσία βουλγαρική, σλαβική διάλεκτος. Και θα την βάλουν λέει στα ελληνικά πανεπιστήμια, ζητήσανε σε πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος, και θέλουν να μιλάμε τώρα σλαβικά, βουλγαρικά, και να λένε ότι αυτά είναι μακεδονικά. Και να αλλάξουμε και τα ονόματα, να μην λέμε Στέφανος, να λέμε Στέβο. Να αλλάξουμε και τις πόλεις, τα τοπονύμια. Να μην λέμε Φλόρινα, να λέμε Λέριν. Έτσι έχουν αποφασιστεί λοιπόν, και να το πρόβλημα τώρα σε ποιο σημείο είχε. Η Επιτροπή Ελληνισμού, το σωματείο μας, έχει ασκήσει τα ένδικα μέσα, έχουμε ασκήσει τρίτα ανακοπή κατά αυτού του σωματείου και προσπαθούμε να το κλείσουμε το συγκεκριμένο σωματείο, εμείς όπως και πάρα πολλά άλλα σωματεία και η ίδια η εισαγγελέα από τη Φλόρινα. Σε πρώτη φάση απορρίφθηκαν όλες οι τριτανακοπές και περιμένουμε τώρα την απόφαση του εφετείου, το οποίο εκδικάστηκε τον προηγούμενο μήνα. Να δούμε το εφετείο της εισαγγελέως, να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει το συγκεκριμένο. Τώρα, για τον ίδιο που είπατε, πράγματι, το είδα και εγώ, αυτόν τον οκτάκτινο ήλιο που μπήκε στο μουσείο, νομίζω στο μουσείο των Εγών πρέπει να είναι, έτσι. Ναι, ναι. Το οκτάκτινο αστέρι. Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα ο ήλιος της Βεργίνας, που είναι ο 16άκτινος, αυτός είναι ένα σύμβολο, πανάρχιο, πανελλήνιο σύμβολο του ήλιου. Τον ήλιο συμβόλιζε και μπορούσε να έχει πολλές ακτίνες. 4, 8, 16, 32, 64, έχω εντοπίσει και με 64 ακτίνες. Επομένως όλα αυτά συμβολίζουν τον ήλιο. Θα μου πείτε εντάξει, και το οκτάκτινο ήταν μακεδονικό σύμβολο. Πώς είναι δυνατό όμως, δυνατόν, από τη στιγμή που το 16άκτινο βρέθηκε στους τάφους της Βεργίνας και αυτό καπηλεύουν οι Σκοπιανοί, εμείς να βάζουμε τώρα το οκτάκτινο? Όχι ότι είναι άκυρος εκείνος ο ήλιος, αλλά όλος ο κόσμος πλέον γνωρίζει τον 16άκτινο. Αυτόν έπρεπε να βάλουμε για να δείξουμε ότι αυτός ο ήλιος είναι δικός μας. Και τώρα τι φαίνεται? Ότι ο οκτάκτινος είναι ο ελληνικός και ο 16άκτινος είναι ο Σκοπιανός. Έτσι, αυτό το συμπέρασμα βγάζει κάποιος που δεν γνωρίζει την όλη ιστορία. Για ποιο λόγο να βάλουν χέρι στο σύμβολο, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να το κάνει αυτό. Δεν πρέπει να πάρει κάποια άδεια. Μπορεί δηλαδή να έρθει κάποιος και να πει αφαιρώ από ένα σύμβολο τόσο ιστορικό ακτίνες.
Κοιτάξτε, προφανώς οι άνθρωποι εδώ δηλαδή, συγγνώμη κύριε Μπατζόγλου, το λέω αυτό γιατί στην ουσία επιτρέπουμε στον καθένα να αλλοιώνει την ιστορία. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Γιατί η πολιτική μας είναι αδύναμη, η πολιτική με ήττα και με όμικρον γιώτα, και με όμικρον γιώτα βεβαίως αυτοί οι κυβερνώντες εννοώ, είναι αδύναμη και δεν έχουν στιβαρή πολιτική, δεν θωρακίζονται πίσω από μια κόκκινη γραμμή να πούν ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω ούτε βήμα, ούτε χιλιοστό από αυτό το θέμα. Μα βλέπετε, σε όλα κάνανε πίσω, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σε όλα κάνανε πίσω, εδώ πέρα και μόνο να δείτε ότι αν δεν υπήρχε η Αμερική, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε πραγματικά. Όποτε οι Αμερικανοί λένε στο Ισραήλ κάτι που είναι εκτός γραμμής Ισραηλινής, η απάντηση προς τους Αμερικανούς είναι ένα όχι, ένα μεγάλο όχι. Θα κάνουν και τις επιχειρήσεις τους, θα κάνουν και ό,τι θέλουν. Σε θέματα δηλαδή, σε κόκκινες γραμμές Ισραηλινές, δεν κάνει πίσω το Ισραήλ, ακόμα και αν τους διατάξει η ίδια η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που εξαρτώνται άμεσα από αυτήν. Έτσι, είναι περικυκλωμένοι από 300 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Και όμως δεν κάνουν πίσω. Και εμείς με το παραμικρό κάνουμε πίσω. Αυτό είναι κάτι τραγικό της ελληνικής, ας το πούμε, ιστορίας, να πω, της ελληνικής πολιτικής. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να θυμίσω μία φράση του Περικλή Γιαννόπουλου στο βιβλίο του «Έκκλησης προς το Πανελλήνιον Κοινόν», το οποίο εκδόθηκε το 1907, δηλαδή 117 χρόνια πίσω. Γράφει λοιπόν ο Περικλής Γιαννόπουλος: «Ντροπή σας να συζητάτε με τον σκυλόφραγκο αν η μακεδονική σας γη είναι δική σας γη». Αυτά τα γράφει το 1907 και βλέπουμε ισχύουν και το 2024. Δυστυχώς. Πολλά ισχύουν και πολλά δεν αλλάζουν, αλλά δυστυχώς ο κόσμος έχει αποβλακωθεί και περνάει στο μυαλό του μια ιστορία η οποία τελικά δεν είναι όπως τη διδάσκουν στα σχολεία. Εγώ αυτό βλέπω. Για να μάθεις την αλήθεια θα πρέπει να ακούσεις παλιούς που ζήσανε και έχουν εμπειρία. Και είναι τόσο μεγάλη η παραπληροφόρηση, είναι τόσο μεγάλος ο βομβαρδισμός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι τόσο πολλά τα λανθασμένα ερεθίσματα και τα λάθος πρότυπα για το τι λένε, τι κάνουνε και τι μηνύματα περνάνε στον κόσμο, που πλέον είναι να αναρωτιέσαι, είναι να αναρωτιέσαι. Εδώ μέσα σε 4-5 χρόνια άλλαξαν όνομα σε ένα κρατήδιο το οποίο διεκδικεί μια τεράστια ιστορία και θα μπορούσα να πω ότι αυτό είναι και εξαθλίωση της Ελλάδας. Λες και θέλουν να μας αφανίσουνε. Δεν είναι δυνατόν κανένας από την κυβέρνηση αυτή να μην αντιδράει σε όλες αυτές τις παραβιάσεις που μας περιγράψατε. Και δεν είναι μία ή δύο και δεν γίνανε κατά λάθος. Είναι λες και συμφωνούνε να γίνουν αυτές οι παραβιάσεις. Είναι λες και είναι δρομολογημένο. Και πλέον πραγματικά αναρωτιέμαι, σας το λέω κύριε Μπατζόγλου μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω αν όντως ξέρουνε ποιος είναι ο τελικός προορισμός και δεν μας τον λένε. Γιατί από ό,τι φαίνεται προχωρούμε σε μια λοβοτόμηση, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, ο τελικός προορισμός των πολιτικών που μας κυβερνούν... Λοβοτομή, είναι... συγγνώμη. Ναι, ο προορισμός αυτός είναι η καρέκλα τους... να κρατήσουν την καρέκλα τους, δεν καταλαβαίνουν όμως ή καταλαβαίνουν και δεν τους ενδιαφέρει ότι κάνουν μεγάλη ζημιά στο έθνος και στην πατρίδα και θα υπάρξει μεγάλη, ας το πούμε, απώλεια από την Ελλάδα. Θα ακροτηριαστούμε για μία ακόμη φορά και εδαφικά, ιστορικά ήδη έγινε ένας ακροτηριασμός. Δηλαδή βλέπετε και εσείς λοβοτομή? Το βλέπω, ναι. Στο χάρτη. Βεβαίως και το βλέπω. Αλλά τι να πω, δηλαδή και οι Έλληνες εδώ τώρα σκεφτόμουν προχθές το ποιοι μας κυβερνούνε. Άμα δείτε τα συγκεκριμένα τζάκια, είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα σε οικογένειες προέδρων, πρωθυπουργών, υπουργών και αναλαμβάνουν και αυτοί ο ένας πρωθυπουργός μετά από τον άλλον κατά παππού, πατέρα, γιο, εγγονό. Έτσι, συνεχίζουμε. Εμείς κάποτε διώξαμε τον βασιλιά. Γιατί διώξαμε? Γιατί είχε κληρονομικό δικαίωμα. Το δικαίωμα να πάρει την εξουσία. Και τώρα την έχουν συγκεκριμένα τζάκια, έτσι, τα οποία επειδή είναι εκεί κάποιον, μπορούν και παίρνουν την εξουσία και γίνονται πάλι ξανά πρωθυπουργοί και ξανά πάλι τα ίδια. Άνθρωποι που δεν έχουν εργαστεί ποτέ και κατηγορούν κάποιους άλλους πολιτικούς, αυτοδημιούργητους, μέσα από τη δουλειά τους και τους αποκαλούν ακροδεξιούς.
Είναι απίστευτο. Ακόμα και αυτό παίζει το ρόλο του. Το πώς αποκαλούν τον κόσμο ο οποίος λέει την αλήθεια. Ακόμα και αυτό παίζει το ρόλο του σε όλο το σχέδιο. Θεωρώ ότι υπάρχει σχέδιο, κύριε Μπατζόγλου. Συμφωνώ. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει σχέδιο, ότι έχει συμφωνηθεί, ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι καλοπληρωμένοι και προσπαθούν να σώσουν το τομάρι τους, γιατί είναι παράλληλα και καταχρεωμένοι. Και σου λέει, τα ξεπουλάμε όλα για όλα, να αρπάξουμε καμιά μίζα, να κάνουμε το κομμάτι μας και δεν πάει η Ελλάδα να είναι 10 κομμάτια σε 10-20 χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Μαθαίνω, συσχετίζω πράγματα τώρα. Μαθαίνω ότι στην Τουρκία στα σχολεία από χθες προχθές ξεκίνησαν να διδάσκουνε τη γαλάζια πατρίδα, λέει. Στην οποία γαλάζια πατρίδα είναι μέσα η Ρόδος, είναι η Χίος, είναι η Μυτιλίνη. Είναι το μισό Αιγαίο πέλαγος. Και το διδάσκουν στα σχολεία ότι αυτή είναι η Τουρκία. Μετά έχουμε από πάνω τα Σκόπια. Τα οποία λένε ότι η Μακεδονία κατεβαίνει και φτάνει να πούμε μέχρι την Κατερίνη. Και μέχρι την Καβάλα. Άμα και επίσης στη γαλάζια πατρίδα αυτή που λένε οι Τούρκοι και μαθαίνουν στα σχολεία, η γαλάζια πατρίδα φτάνει μέχρι την Καβάλα κι αυτή. Δηλαδή ναι. Είναι λες και φτάνει η Τουρκία μέχρι την Καβάλα, είναι λες και φτάνουν μετά οι Σκοπιανοί μέχρι την Καβάλα μαζί με τους Βούλγαρους, κατεβαίνει και η Αλβανία να πούμε μέχρι ένα σημείο. Ναι, ακριβώς. Και τι γίνεται, θα μείνει η Ελλάδα από την Άρτα και κάτω, από την Άρτα λέει, από το Βόλο και κάτω. Και να σας πω κάτι, κύριε Σερέτη. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, κύριε Μπαζόγλου, συγγνώμη. Έχουν συμφωνήσει όλοι αυτοί ότι θα πάρει κομμάτι της Ελλάδας η Αλβανία, τα Σκόπια, η Βουλγαρία και η Τουρκία και δεν το έχουν ανακοινώσει? Γιατί λες και είναι δρομολογημένο. Όλοι αυτοί διεκδικούν καθημερινά και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Και εγώ πιστεύω ότι εκεί πηγαίνει η δουλειά. Αυτό θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις και θα πρέπει εδώ να υπάρξει μια μεγάλη αντεπίθεση από την πλευρά του ελληνισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Θα μου πεις τώρα, θα τα βάλουμε με τις μεγάλες δυνάμεις. Μα όταν έγινε η επανάσταση του 1821, οι μεγάλες δυνάμεις τότε, η Ιερά Συμμαχία και ο Μέτερνιχ, δεν θέλανε επαναστάσεις και προσπάθησαν να την καταπνίξουν. Δεν τα κατάφεραν. Στη συνέχεια, και στον Μακεδονικό αγώνα και στον Πρώτο και Δεύτερο Βαλκανικό, δεν θέλανε οι μεγάλες δυνάμεις να πάρουμε τη Μακεδονία. Εμείς την πήραμε. Θέλω να πω ότι μπορεί να θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις να κάνουν το σχέδιό τους γεωστρατηγικά, ας πούμε, και να θέλουν να δημιουργήσουν εδώ πέρα μια μεγάλη Μακεδονία, σύγχρονη Μακεδονία, πώς την λένε, και να την κάνουν ένα προτεκτοράτο που να πιάνει μέχρι τη Χαλκιδική και να μην είναι ελληνική. Αν εμείς όμως πάμε δυνατά και δεν το επιτρέψουμε αυτό πολιτικά, δεν θα μπορέσει να γίνει. Δεν είναι ότι ό,τι θέλουν οι μεγάλοι πάντα γίνεται. Όποιες φορές επιμείναμε, τα καταφέραμε. Και αυτό που λέτε, ότι θέλουν να πάρουν διάφορα μέρη της Ελλάδος, να σας πω στην πράξη τι γίνεται, γιατί εργάζομαι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, εδώ πέρα, και η καταγωγή μου βέβαια είναι από την πόλη της Δράμας. Γνωρίζω όλη την περιοχή αυτή. Έχουν αγοράσει τα καλύτερα φιλέτα Βούλγαροι. Και στην Αλεξανδρούπολη, και στην Καβάλα, και στη Θάσο, και σε όλη αυτή την περιοχή. Ήδη. Να το πω, εντάξει, θα μου πεις τώρα η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή, κάποιος επιχειρηματίας θα έρθει να πάρει μια παραλία ή κάποιος άλλος κτλ. Ένα beach bar κτλ. Αγοράζουν όμως και ήδη περνάνε σε χέρια. Ξένα. Ξένα, ναι, βεβαίως. Ο ελληνικός πλούτος, τα ελληνικά εδάφη περνάνε σε χέρια ξένα. Να σας πω τώρα κάτι. Άμα έτσι όπως τα προβλέπουν τα πράγματα αυτοί, γιατί πάνω από την Ελλάδα δημιουργείται ένα τόξο εχθρών. Άμα δείτε, ξεκινάει από την Τουρκία και φτάνει μέχρι την Αλβανία. Είναι ένα τόξο που έχει περικυκλώσει την Ελλάδα. Άμα οι Τούρκοι, όπως λένε, θέλουν να φτάσουν μέχρι την Καβάλα, μέχρι την Ανατολική Μακεδονία, μέχρι την Θράκη τέλος πάντων, το ίδιο και οι Βούλγαροι να κατέβουν, το ίδιο και οι Αλβανοί να κατέβουν και οι Σκοπιανοί, συγγνώμη, με την Κεντρική Μακεδονία που την έχουν προσθέσει στους χάρτες τους. Ναι. Με την Ήπειρο μένει μόνο η Θεσσαλία, δηλαδή από Λάρισα και κάτω θα είναι η Ελλάδα όπως το βλέπουν, και το ίδιο ισχύει για τα νησιά. Παρουσιάζουν, είναι προκλητικό μέχρι αηδίας. Παρουσιάζουν τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τα Δωδεκάνησα ως τουρκικά. Κουνάνε το δάχτυλο στην Ελλάδα για το τι θα κάνεις στις Κυκλάδες. Και έχεις έναν Μητσοτάκη να σου λέει ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο στην Ελλάδα από αυτή την κυβέρνηση. Τι τους ενδιαφέρει πλέον, μόνο η μπίζνα, μόνο τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά και να κάνουν την Ελλάδα μπαταρία της Ανατολικής Ευρώπης για να γίνουν πλούσιοι? Γι' αυτό θα πρέπει την απάντηση στις εκλογές τώρα που είναι ευρωεκλογές και δεν ξέρω πότε θα γίνουν και οι βουλευτικές.
θα πρέπει την απάντηση να την πάρουν από τον λαό, από τον ελληνικό λαό και να τους βάλει σε μια σειρά. Και όσο λένε και ισχυρίζονται ότι ναι, υπογράψαμε και τη συμφωνία των Πρεσπών για να αποκλείσουμε τους Τούρκους, να μην βάλουν χέρι στους Σκοπιανούς και έχουμε πρόβλημα από τα βόρεια μας με την Τουρκία, αυτές τις μέρες έχει εκδώσει νόταμ η Τουρκία ότι θα συμμετέχει και τα Σκόπια θα συμμετέχουν σε μια άσκηση μαζί με την Τουρκία στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος, παρακαλώ. Σε όλες τις ελληνικές περιοχές, στρατιωτική άσκηση, ναυτική άσκηση της Τουρκίας παρέα με τα Σκόπια. Ωραία συμφωνία, υπογράψανε τη συμφωνία των Πρεσπών και αποδέσμευσαν τα Σκόπια από την Τουρκία. Και τους εξοπλίζει, να ξέρετε, και έχουν πάρα πολύ στενές σχέσεις. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν πραγματικά. Δεν ξέρω. Το μυαλό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελέγχει ο άνθρωπος και δυστυχώς δεν βλέπω και καμία αντίδραση από το στρατό. Το λέω και ντρέπομαι. Δεν γίνεται κανένας στο στρατό να μην αντιδράει. Δεν γίνεται κανένας να μην μιλάει. Άντε ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν σε αυτούς που παρακολουθούσανε, είχανε και καλά κάτι στα χέρια τους. Ο καινούριος γιατί δεν μιλάει. Τώρα θα μου πείτε και αυτοί διορισμένοι είναι και αυτοί τοποθετημένοι είναι. Έτσι ακριβώς. Είναι δηλαδή πολλοί στην πλεκτάνη. Σε αυτή την τεράστια, σε αυτό το τεράστιο ξεπούλημα της Ελλάδας. Κρίμα, πραγματικά κρίμα, γιατί και πληθυσμιακά αφανιζόμαστε, κύριε Αμπατζόγλου. Έτσι. Σε μια Ελλάδα που έχει υπογενετικότητα, σε μια Ελλάδα που δεν δίνει κανένα κίνητρο στους νέους να μείνουν εδώ πέρα και να συνεχίσουν να ζουν και να προσπαθούν να κάνουν οικογένεια. Σε μια Ελλάδα όπου τα μικρά νησιά και τα μικρά χωριά έχουν ερημώσει και έχει μόνο παππούδες, γιατί οι νέοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτές τις περιοχές. Σε μια Ελλάδα που τελειώνει. Τελειώνει, εγώ θα, επειδή είμαι φύση αισιόδοξος και δεν τα παρατάω ποτέ και πάντα λέμε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, εγώ... Έτσι περιμένω αντίδραση από τον ελληνικό λαό στην κάλπη ώστε να πάμε να κινηθούμε πατριωτικά και κάποιες δυνάμεις πιο πατριωτικές να δώσουν τον αγώνα τους να βγούμε από αυτό το τέλμα. Συγγνώμη που θα το θέσω έτσι κύριε Μπατζόγλου και είναι το τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, αλλά φταίει και ο Έλληνας. Φταίει και ο Έλληνας κύριε Μπατζόγλου. Και εγώ αποκαλώ όλους όσους στηρίζουν και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, τα συστημικά κόμματα, τους αποκαλώ συνένοχους. Δεν γίνεται ένας κάτοικος της Χίου, ένας κάτοικος της Σάμου, ένας άνθρωπος που μένει στη Λέσβο, ένας άνθρωπος που μένει στην Αλεξανδρούπολη, ένας άνθρωπος που μένει στη Ρόδο, ένας άνθρωπος που μένει στην Κοζάνη και έχω να σας πω άλλες χίλιες πόλεις να στηρίζει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιδράνε σε τίποτα. Δεν γίνεται, είστε συνένοχοι. Πώς θα το κάνω, είστε συνένοχοι. Δίνετε βήμα και εξουσία σε ανθρώπους που θέλουν να τελειώσουν την Ελλάδα. Έτσι. Είναι απίστευτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπατζόγλου. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Στερέτη, να είστε καλά. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, γεια σας. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Όλες οι γειτονικές χώρες να κάνουν κινήσεις για να κόψουν την Ελλάδα σε 10 κομμάτια και ο πρωθυπουργός μας να βλέπει μπάσκετ. Ο πρωθυπουργός μας να πηγαίνει για μπάνια. Ο πρωθυπουργός μας να βγαίνει και να λέει εσχρά ψέματα. Δεν το αποδέχομαι. Τώρα θα μου πεις τον Έλληνα, δεν τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα όμως. Δεν τον ενδιαφέρει το ότι έχουν ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Δεν τον ενδιαφέρει ότι η Τουρκία μαθαίνει στα σχολεία της πλέον τη γαλάζια πατρίδα. Δεν τον ενδιαφέρει ότι οι Βούλγαροι έχουν βάλει εκεί πέρα με κρατικό χρήμα κόσμο να αγοράζει ό,τι βρει στην Καβάλα και στη Θράκη. Δεν τον ενδιαφέρει τον Έλληνα που τα Σκόπια λένε ότι η Μακεδονία είναι μέχρι τη Χαλκιδική και μέχρι την κεντρική Μακεδονία, όλη αυτή την έχουν βγάλει ότι είναι δική τους. Και ένα κομμάτι από την πλευρά της Βουλγαρίας έχουν βγάλει μέχρι τη Θάσο ότι τους ανήκει οι Σκοπιανοί.
Δεν τους ενδιαφέρει που οι Αλβανοί λένε ότι η Ήπειρος τους ανήκει και ότι θέλουν να κατεβούν μέχρι την Πρέβεζα. Τον Έλληνα τον ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει το Survivor, ποιος θα κερδίσει το Masterchef, τι έγινε στη Μάγισσα, αν βγήκε η Αλεξανδράτου και μίλησε, αν ο Μένιος ο Φουρτιώτης έχει ροζ βίντεο, αν ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα, αν ο Άρης θα πάρει το κύπελο. Αυτά τον ενδιαφέρουν τον Έλληνα. Πράγματα χωρίς καμία ουσία. Και όσο υπάρχει αδιαφορία, όσο βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και σας αποκαλεί ασήμαντα ανθρωπάκια και εσείς αντί για να αντιδράσετε κάθεστε και το χειροκροτάτε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και η αντίδραση δεν έρχεται μόνο με λόγια στο καφενείο. Η αντίδραση δεν έρχεται μόνο με μπλα μπλα και θεωρίες και φιλοσοφίες. Η αντίδραση έρχεται με πράξεις. Εντάξει, με αγώνα. Όλοι λένε να βγει κάποιος μπροστά, να βγει κάποιος μπροστά και να ακολουθήσουμε. Ρίχνετε τις ευθύνες αλλού, για άλλη μια φορά πετάτε το μπαλάκι. Δεν κάνετε τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνουν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δύο κόμματα που πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Για την αθώωση στο μάτι, βγαίνει ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πετάει τον μπαλάκι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει αυτή η αθώωση ήρθε με τον ποινικό κώδικα του 2019 των ΣΥΡΙΖΕΟΝ. 5 χρόνια γιατί δεν αλλάξατε τον ποινικό κώδικα, ρε. Το ίδιο κάνανε και με τα Τέμπη. Ναι, ο Καραμαλής αλλά και ο Σπύρτζης. Κοκορομαχίες, μπλε κοκόρι με κόκκινο κοκόρι. Όσο η Ελλάδα χάνεται. Όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε. Κι αν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν θα κυκλοφορούσαν οι περισσότεροι ελεύθεροι. Αλλά ούτε δικαιοσύνη υπάρχει, ούτε ελευθερία του λόγου υπάρχει πλέον από σήμερα γιατί ποινικοποιήθηκε. Ούτε κράτος δικαίου υπάρχει. Ούτε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού οι οποίοι κυβερνάνε και είναι με το λαό. Γιατί σας θεωρούνε ασήμαντα ανθρωπάκια. Βγαίνανε, φωνάζανε, τσιρίζανε. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από το χρήμα. Πανό, πορείες. Τι καταφέρατε. Τι καταφέρατε ρε. Πήγατε σπίτι σας, τα παρατήσατε, τα πανώ, τα κάψατε. Δεν έγινε τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν έγινε. Ξέρετε γιατί δεν έγινε τίποτα. Γιατί βγαίνετε, διαδηλώνετε, βγαίνετε, φωνάζετε, βγαίνετε, κλαίτε, βγαίνετε, λέτε ό,τι λέτε. Και όταν έρχεται η στιγμή να ψηφίσετε, αρπάζετε το πενιντάρικο και πηγαίνετε ψηφίζετε πάλι τα γυαλαμόγια. Λέτε τι λέτε, τραγουδάτε τι τραγουδάτε. Και όταν έρχεται η στιγμή να ψηφίσετε, πάτε και ζαρώνετε. Και ζητάτε χάρες και υποσχέσεις και βολέματα. Και ψηφίζετε λαμόγια. Δίνετε τις θέσεις εξουσίας σε ανθρώπους που σας έχουν αποδείξει ότι δεν σας σέβονται, ότι σας λένε ψέματα, ότι σας κοροϊδεύουνε και σας καταστρέφουνε. Αυτό κάνετε, ασήμαντα ανθρωπάκια. Συγγνώμη, γέροντα, συγγνώμη. Συγγνώμη, ο Θεός ηλάστη τίμητο αμαρτωλό και λέει ζώμε, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν και όροι επιτέλους. Λοιπόν, ανθρωπάκια, ασήμαντα. Μόνο φωνάζετε, ξέρετε, τίποτε να κάνει για να πάει ο τόπος μπροστά. Ανθρωπάκια, ασήμαντα. 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 Σας τα λέει μες στα μούτρα σας. Σας τα λέει.
Και τι έγινε? Από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο βγήκε. Δεν σας νοιάζει, ε? Ο Υπουργός Υγείας που διαλέξατε είναι αυτός, βρε. Ο Υπουργός Υγείας σας. Σας λέει ότι είστε ασήμαντοι. Και εσείς μετά μου σηκώνετε πανό ότι το χρήμα είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Μα σας το λέει ότι δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή. Είστε ασήμαντοι. Είστε ασήμαντοι, σας το λέει ο Υπουργός Υγείας. Αυτός που πληρώνεται από τους φόρους σας, αυτός που συντηρεί τον πλούτο, την οικογένειά του και όλη την περιουσία του από αυτά που πρέπει να πληρώνετε εσείς κάθε μήνα, αυτόν που διαλέγουν κάποιοι άνθρωποι. Βγαίνει με μαγιά και με ύφος και λέει ο Άδωνης, με ψηφίζουν 70.000 οικογένειες. Αυτές οι 70.000 οικογένειες δεν είναι συνένοχες? Ρωτάω, δεν είναι συνένοχες? Δεν ευθύνονται για την κατάντια τη δημόσιας υγείας που έχουμε στη δημόσια υγεία έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την υγεία? Έβγαινε και έλεγε, κόβω τα ογκολογικά φάρμακα. Στους τέσσερις δεν τα δικαιούνται. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και πού ξέρεις εσύ, ρε Άδωνη Γεωργιάδη, αν χρειάζεται ο άλλος τα ογκολογικά φάρμακα? Έχεις σπουδάσει ιατρική? Είσαι γιατρός? Έχεις καμία σχέση με τον τομέα? Όχι. Σε τοποθέτησε εκεί ο Μητσοτάκης, και μιας και είναι μουσικές καρέκλες στα υπουργεία, κύκλα κάνουνε. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Σε τοποθέτησε εκεί. Γιατί? Για να κάνεις την υγεία ιδιωτική. Γι' αυτό σε έβαλε ο Μητσοτάκης υπουργό υγείας. Για να περάσεις όλα τα λεφτά στους φίλους του που ανοίγουν νοσοκομεία. Γιατί αυτή τη δουλειά κάνεις όπου πας. Στην ανάπτυξη, στο ανάπτυξη πήγες, τα ίδια έκανες. Στην υγεία το ίδιο. Παντού το ίδιο. Παντού το ίδιο. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτούς και στηρίζουν αυτούς. Γι' αυτό λέω ότι φταίς και εσύ, Ελληνάκο. Μη βγάζεις την ουρά σου την απ' έξω. Να έχεις το κεφάλι ψηλά. Και να κρατάς αυτά που λες, και όταν έρθει η στιγμή να πας να το ρίξεις στον κατάλληλο. Όχι σε αυτό που θα σε βολέψει. Εντάξει. Ξηγιόμαστε για να μην παρεξηγιόμαστε. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Πάμε σε τραγουδάκι με τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο. Μιας και σήμερα η κυρία Μίνα δεν θα βγει, θα το κάνουμε μια μεταφορά για την άλλη Τετάρτη, για να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε στα μπαχαρικά και στα βότανα, τα οποία θα βοηθάνε στο στομάχι, για να μάθετε λίγο μπαλίτσα για το τι τρώτε. Φεύγω με καρφωτή πρώτη για τρίτη ώρα. Μετά το τραγούδι. Δελτία ειδήσεων δεν υπάρχουν σήμερα, διότι κάνουν απεργία οι πάντες 1 Μαΐου. Και καλά κάνουνε. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές, να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Χωρίς να μου κάψετε τον εγκέφαλο. Θέλω να υπάρχει λίγη λογική σε αυτά που συζητάμε. Δεν φεύγει κανένας. Εδώ είμαστε. Εδώ είσαι. Εδώ. Πάρ' την τραγουδάρα τώρα. Μεσημεριάτικα. Από τον τεράστιο. Από τότε τα έλεγε. Βλέμματα χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες και οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Άκου στίχο να ανατριχιάσεις. Σάββατο χαράματα προς την αχερουσία, χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιά. Βήματα γενέθλια για την Αθανασία, κι όλες οι αγάπες μου μια ξενιτιά. Πήρα από τα μάτια
σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις. Η στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες, οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με βρεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Είναι τα τραγούδια μας η φέστια που καίνε, σώματα κι αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα αναστήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3. Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου «Τα μικρά γλωσσικά». Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates, ναι, γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό? Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ναι, είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε
ευτελής Γρεκύλη. Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής, έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 69-07-483-484. Ξαναεπαναλαμβάνω, μόνο μηνυματάκια στο Viber 6-9-07-483-484. Παρακαλώ στη γραμμή, σας ακούω, ναι. Καλησπέρα, έχουμε την ίδια πολιτική γραμμή και δεν μπορούμε να σαμποτάρουμε το Βελόπουλο. Άρα λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε το κόμμα του Βελόπουλου. Ρε, δεν θέλω, άσε με ήσυχος, έχω πει να μην παίρνεις τηλέφωνο. Σε έχω πει δεν βγάζουμε άκρη με την πλατφόρμα σου και με τις βλακίες σου. Άσε με ήσυχο, δεν γουστάρω. 100 φορές τέτοια πράγματα θα λέμε. 100 φορές τα ίδια πράγματα. Πω ρε Παναγιέ μου, ξεκόλα από πάνω μου. Τι αιμονή σε έχει πιάσει. Παρακαλώ στον επόμενο. Ζή κύριος ο Θεός το δυνάμεο. Έλα ρε δίχρονε. Σήμερα έχω ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα. Πάμε. Για τον Μπάγκαλο Ιωσήφ. Ήταν πρόσωπο της Παλιάς Διαθήκης, αλλά είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Όπως ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ καλός, γι' αυτό και ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος ονομάζεται Πάγκαλος, όχι καλός, Πάγκαλος, δηλαδή σε υπερφετικό βαθμό καλός. Γι' αυτό λέγεται τύπος του Ιησού Χριστού. Φυσικά ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν, γιατί είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Δηλαδή βρέχει και στο χωράφι του δίκαιου και στο χωράφι του άδικου. Ευλογεί και την επιχείρηση του δίκαιου και την επιχείρηση του άδικου ανθρώπου. Είναι Παναγάπη ο Κύριος. Γι' αυτό θα τους αφήσω να απολόγητε όλους την ημέρα της κρίσης, ότι τους έδειξε την αγάπη και αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν. Θα πούμε για τον Ιωσήφ. Ήταν ένας από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, το 11ο. Ήταν πολύ ενάρετος από μικρό παιδί, γι' αυτό το συμπαθούσε ο πατέρας του Ιακώβ και του έκανε μια δώρο, μια πολύ όμορφη στολή. Μια πανέμορφη στολή. Και τον φθένισαν όλα τα αδέρφια του. Φυσικά τον είχε στην μπούκα και ο διάβολος. Επειδή ήταν ενάρετος, τον είχαν στην πούκα πλέον και οι αδερφοί του, τα όργανα του διαβόλου, τα αδέρφια του. Και τον φθένισαν, τον ζήλευαν. Και κάποια μέρα αυτός, επειδή ήταν αγαθός, πήγε, του εξήγησε ο Θεός δύο όνειρα και πήγε και τα είπε στα αδέρφια του, να πούμε. Και τους λέει, το λένε τα αδέρφια του, ποια είναι τα όνειρα που σου έδειξε ο Θεός. Είδα, λέει, ότι εσείς τα 11 αδέρφια, λέει, όλοι και ο πατέρας μου και τα αδέρφια, όλοι θα με προσκυνήσετε μια μέρα, λέει. Αμάν λέει, είσαι πυροβολημένος, είσαι υπερήφανος, όχι να το λένε, τρελός είσαι, δεν το λένε. Είναι δυνατός ο οποίος, τι έπαρξη είναι αυτή που έχεις, θα σε προσκυνήσουμε κιόλα, λέει, χάζεψες. Άντε πάρε δρόμο, το λέγανε. Και από τότε το μίσησαν τα αδέρφια του. Την μέρα ήταν τα 10 αδέρφια του, βοσκούσαν τα πρόβατα και επειδή άργησαν να έρθουν στο σπίτι, ο Ιακώβ λέει στον Ιωσήφ, λέει, πάνε να δεις τα αδέρφια σου, γιατί άργησαν. Και με το που πάει να τους δει εκεί που βοσκούσανε, με το που τον είδαν από μακριά, είπαν, ναι, ο Κύριος των ενυπνίων. Ναι, λέει, αυτός που βλέπει όλο ενύπνια, λέει, ο πυροβολημένος που θα τον προσκυνήσουμε, λέει. Ας τον πετάξουμε στο πηγάδι, είπαν όλοι μαζί τα αδέρφια, λέει. Και να δούμε, θα βγουν αληθινά τα όνειρά του, αυτός τον υπερήφανο. Να τον σκοτώσουμε, λέει, να δούμε, θα βγουν τα όνειρά του αληθινά. Χαχαχα, τον πετάξαμε μέσα στο πηγάδι. Όλοι μαζί τα αδέρφια του. Και ένας σοφός από τους αδερφούς, λέει, να μην χύσουμε αίμα, λέει, αδερφικό, λέει. Αμαρτία από το Θεό, λέει. Ας τον πουλήσουμε να περνάει ένα καραβάνι Αιγυπτίων, λέει. Ας τον βγάλουμε από το πηγάδι και ας τον πουλήσουμε στους Αιγυπτίους. Όντως τον βγάλανε από το πηγάδι, τον πουλήσανε στους Αιγυπτίους και πήγε στην Αίγυπτο εκεί, δούλεψε σε έναν πετεφρή. Υπηρέτης, υπηρετικό προσωπικό. Και επειδή η πετεφρίνα ήταν πανέμορφος ο Ιωσήφ,
τον λυμπίστηκε, του την έπεσε τον Ιωσήφ και λέει δεν μπορώ να αμαρτήσω, λέει ο Ιωσήφ, λέει μπροστά στα μάτια του Θεού μου, λέει του Παντοκράτορα, λέει είναι αδύνατον. Και αυτή τον μίσησε και πήγε στον Πεντεφρή τον άντρα της και λέει ο δούλος σου, λέει, που με ο υπηρέτης σου, λέει, μου την έπεσε, λέει. Τι έκανε, λέει, σου την έπεσε, θα τον βάλω φυλακή, λέει. Πήγε στον Φαραώ, τον κατέγγειλε, τον βάλαν φυλακή άδικα. 13 χρόνια έκανε στη φυλακή. Και πώς βγήκε από τη φυλακή, πάλι ήταν ένας αρχινοχώος που μέσα τους εξηγούσε τα όνειρα ο Ιωσήφ, και αυτός βγήκε από τη φυλακή και είπε στο βασιλιά μια μέρα, είδα βασιλιά στο Φαραώ ένα όνειρο, λέει, ήταν 7 αγελάδες παχιές και 7 ισχνές, λέει. Και ρωτούσε τους πάντες, όλους τους επαϊδούς, τους μάγους εκεί, όλους τους προύχοντες, τι είναι το όνειρο, δεν μπορούσε να το εξηγήσει κανένας. Και του λέει ο αρχινοχώς, είναι ένας Ισραηλίτης, λέει, που ξέρει να εξηγεί τα όνειρα, λέει, αλλά είναι στη φυλακή να τον βγάλουμε. Λέει, βγάλτε να, λέει, να μας πει το όνειρο. Και του λέει, άκου να δεις, του λέει Φαραώ, λέει, 7 ισχνές αγελάδες. 7 ισχνές αγελάδες είναι η εποχή που δεν θα έχουμε φαΐ, λέει, στην Αίγυπτο, και η εποχή των 7 παχιάν αγελάδων είναι που θα έχουμε μπόλικη τροφή, λέει, και πρέπει να κάνουμε, να αποθηκεύσουμε την τροφή, και όταν θα έρθει τα 7 χρόνια της πείνας, τότε, λέει, θα έχουμε να φάμε, λέει, και να δίνουμε και σε άλλους λαούς, λέει. Άμα, λέει, ο Θεός σε φώτισε, λέει, είσαι σοφός, λέει, θα σε κάνω αντιβασιλιά της Αιγύπτου. Και τον έκανε αντιβασιλιά, ο Φαραώς βασιλιάς και αυτός αντιβασιλιάς. Και ήρθαν τα αδέρφια του μέσα στον καιρό της πείνας, και τον προσκυνήσαν όντως, όπως βγήκε η προφητεία του, η προφητεία του από το όνειρο που είδε. Τον προσκυνήσανε, τον προσκυνήσανε. Και τους φανέρωσε, λέει, εγώ είμαι ο αδερφός σας, λέει, που με πετάξετε στο πηγάδι. Και αυτοί φοβηθήκανε, μάλλον, λέει, τώρα θα μας αποκεφαλίσει αυτός, λέει. Τώρα θα μας εκδικηθεί. Λέει, μη φοβάστε, λέει, του γάρ Θεού είμαι εγώ, λέει. Μη φοβάστε, είμαι άνθρωπος του Θεού, λέει, εγώ δεν σκοτώνω, λέει, δεν είμαι... ο άνθρωπος του διαβόλου. Εγώ δεν πειράζω κανένα, λέει. Είμαι άνθρωπος του Θεού, λέει. Και αν θέλετε, λέει, ο Θεός θα οικονόμησε έτσι τα πράγματα, λέει. Δεν έχετε κακία εσείς, λέει. Ο Θεός θα οικονόμησε έτσι τα πράγματα την εποχή της πείνας, λέει, να σας ταΐσω, λέει. Φέρτε και τον πατέρα σας, λέει, και όλα τα, και τον αδερφό σας, τον Βενιαμίν, τον 12ο, ελάτε να σας ταΐσω όλη την οικογένεια εδώ στην Αίγυπτο τα 7 χρόνια της πείνας που έστειλε ο Θεός. Δικαιολόγησε την κακία των αδερφών του που τον πετάξαν στο πηγάδι και ήθελαν να τον σκοτώσουν. Δηλαδή τέτοια αγάπη, τέτοια καλοσύνη. Δηλαδή δεν είπε παρτάγια του διαβόλου, με πετάξετε στο πηγάδι, θέλετε να με σκοτώσετε. Δεν τους είπε έτσι. Όχι, λέει, τους δικαιολόγησε, λέει, ο Θεός το επέτρεψε, λέει, τα χρόνια της πείνας για να σας ταΐσω, λέει, ο Θεός τα οικονόμησε έτσι τα πράγματα. Δικαιολόγησε τα τέρατα αυτά τους αδερφούς του, να πούμε, γιατί αυτό είναι, σημαίνει ότι είναι άνθρωπος αγάπης. Γι' αυτό είναι τύπος του Ιησού Χριστού, ο Πάγκαλος Ιωσήφ, έτσι λέγεται, Πάγκαλος. Όπως λέμε, Παγκάκι στο δαίμον. Παγκάκι στο σώμα, δηλαδή, και ο Πάγκαλος είναι Πάγκαλος, δηλαδή πολύ καλός, τέλειο. Φυσικά δεν είναι σαν το Θεό, να λέμε την αλήθεια, γιατί όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και ο Ιωσήφ, ήταν αμαρτωλός. Τώρα τι να λέμε, δηλαδή, όπως λέει ο Ψαλμός του Δαβίδ, λέει ο Θεός ο ίδιος μας ενημερώνει, λέει, ούκ έστει ποιόν Χριστότητα, ούκ έστει έως ενός. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει την καλοσύνη και το αγαθό, λέει. Δεν υπάρχει ούτε ένας, λέει. Λέει, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν. Όλοι εξέκλειναν από τον δρόμο του Θεού. Και είναι εξαχρειωμένοι μέσα στην αμαρτία, λέει, οι άνθρωποι, λέει. Δηλαδή και ο Ιωσήφ ήταν μέσα σε αυτούς. Εννοείται. Απλώς σε σχέση με όλους εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτό εννοεί η Αγία Γραφή. Δεν ωραία. Υπάρχει καλός. Ωραία, Διχρόνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Θα σου δείξω δύο θέματα. Πρώτο θέμα αυτό με τους Σκοπιανούς, με τους Βούλγαρους, με τους Αλβανούς. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι με το φορτηγό και είμαι στο ύψος του Παπαγεωργίου, εδώ στο καινούριο έργο της Ελλάδος, το flyover. Έχω ήδη 1 ώρα και 45 λεπτά και έκανα μια απόσταση 800 μέτρα, τέλος πάντων, και έχω μπροστά μου καμιά 15 σκοπιανά, το πιο φθηνό είναι 50.000 ευρώ και το πιο ακριβό 150.000 ευρώ. Και βλέπω καμιά 1.000 αυτοκίνητα ελληνικά. Το πιο ακριβό είναι 3.000 ευρώ και το πιο φθηνό 500. Το άλλο θέμα με το Μπουμπούκο. Είμαστε ζώα και αξίζουμε χειρότερα πράγματα. Πας και κατεβάσουμε λίγο μυαλό στο κεφάλι. Ευχαριστώ, παλικάρι μου, να είσαι γερός. Γεια σου, αδερφέ μου. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι. Γρηγόρη, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα. Να πάρει μία, λέει, είδες Τούρκο, θέλει. Τον ξαναείδες. Ξαναθέλει αυτή η Τουρκία. Και το θέμα τώρα ήταν ότι αυτή η πληγή έχει γίνει πλέον Συρίγιο, το τουρκικό. Ο Τούρκος, λέει, θα μας κατακτήσει σε μια νύχτα. Βέβαια,
όταν θα βλέπεις τον υπουργό να σου κάνει ντεμενά και βλέπεις τον πρωθυπουργό της Ελλάδος να μας λέει, να λέει ότι η Ελλάδα ήταν ένα οθωμανικό κρατήδιο, δύσκολα πολύ θέλει για να μας το κάνει τον ντου. Τι θα τον εμποδίσει να μας επιτεθεί? Οι συμμαχοί μας δεν θα πετάνε χαρτά ετώ. Η γνώμη μου, έχω δικαίωμα να πω τη γνώμη μου, είναι ότι μάλλον ο Ρώσος τον κρατάει και δεν τον αφήνει. Αλλιώς θα το είχε κάνει τον ντου. Δεν ξέρω βέβαια πώς και πότε, αν θα γιατρευτεί αυτή η πληγή, αν θα κλείσει να πούμε, ή θα την έχουν μπροστά τους και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και το θέμα είναι ότι μετά το φαγωπότι, λέει, ενός θυράματος από τα λιοντάρια, στο τέλος την πέφτουν οι Ήενες και τρώνε ό,τι απέμεινε. Λιοντάρια λοιπόν οι Τούρκοι και οι Ήενες, Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία, και δεν έχει και δεν σημαζεύεται και άλλοι λαοί. Που κρυφοκοιτάνε βέβαια, είναι και άλλοι λαοί που κρυφοκοιτάνε. Πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους. Γεια σου αδερφέ μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, σας ακούω. Έπεσε η γραμμούλα. Ανοιχτές και οι δύο γραμμές. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Καλησπέρα. Πρόεδρος Ζουμής, εσύ έχεις τέσσερις πολιτικούς τρόπους για το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί σε εμένα ρε αδερφέ? Με ποιο δικαίωμα με κλείνεις? Γιατί με το δικό μου το δικαίωμα, δικιά μου είναι εκπομπή ρε αδερφέ, με έχεις τρελάνει, με έχεις αλύσει. Δεν έχεις τις ιδέες που έχω εγώ. Τις ιδέες έχω αφήσει, έχεις μιλήσει εδώ πέρα δυο ώρες τα ίδια και τα ίδια λες. Δεν ξέρω για σένα ρε. Δεν με ενδιαφέρει για ποιον βγαίνεις, είπα εγώ να βγεις. Εδώ δεν γουστάρω να μιλάμε, δεν βγάζουμε άκρη. Τι δεν βγάζουμε άκρη ρε. Εσύ είσαι μειωμένης αντίληψης. Εγώ είμαι μειωμένης αντίληψης. Εσύ που είσαι ενισχυμένης αντίληψης, γιατί δεν ξεκολλάς από πάνω μου ρε αδερφέ. Θέλω να βοηθήσω το Βελόπουλο. Δεν με ενδιαφέρει. Πάρε στο Βελόπουλο τηλέφωνο και βοήθα τον. Άσε με ήσυχο εμένα. Πάρε τηλέφωνο το Βελόπουλο 11 με 12 και βοήθα τον. Εμένα γιατί με παίρνεις κάθε μέρα και με τρελαίνεις με τις πλατφόρμες σου και με τις ιδέες σου? Τις άκουσα όλες, δεν με ενδιαφέρει καμία. Άσε με ήσυχο. Θες να βοηθήσεις τον Βελόπουλο, πάρε 11 ώρα βοήθα τον. Παρακαλώ στον επόμενο. Έλα ρε παιδί μου. Ρε Παναγία μου, χόλιμα έχει φάει ο άνθρωπος. Φύνωσε η τυρόπιτα. Άστονε λίγο να ξεθυμάνει, μην τον κόβει συνέχεια. Έλα ρε φίλα, να ξεθυμάνει. Ένα μυαλό έχω, δεν αντέχω άλλο. Τον έχω ακούσει 15 φορές. Άστονε να ξεθυμάνει. Δεν θέλω να ξεθυμάνει αλλού. Αφού είσαι ψυχολόγος. Δεν με ενδιαφέρει, όχι, εδώ σαν ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Να πάω να ξεθυμάνει σε άλλη εκπομπή. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, άκου τώρα για τον Άδωνη, δεν ξέρω, δεν είδα το. Εντάξει, ο Άδωνης είναι αυτό που είναι. Κολοτούμπας, αναξιοπρεπής κλπ. Δεν είδα το βίντεο και ούτε έχω όρεξη, δεν βλέπω τηλεόραση. Αυτοί που διαμαρτυρόντουσαν, πόσοι ήταν και τι ήταν, μήπως ήταν αυτή της επαναστατικής γυμναστικής του ΚΚΕ? Δηλαδή μιλάει, είναι και εκεί ο παπάς, κάνει την ευχή του Τρισάγιο, δεν ξέρω τι κάνει. Πρέπει να αρχίσουν να βρίζουν και να γιουχάρουνε. Ας τον πλευρίσουνε τον Άδωνη την ώρα που φεύγει, να του τα πούνε. Δηλαδή εντάξει, ωραία δημοκρατία έχουμε, μπορεί να πέρα... λίγο, αυτά που λες τώρα τα λες σοβαρά. Σοβαρά τα λέω. Υπάρχουν, τι πιο κάπακα, τι λες αδερφέ, υγειονομικοί ήταν οι άνθρωποι... Καλά, η υγειονομική είναι, αλλά είναι και του ΚΚΕ συνδικαλιστές. Όχι, δεν είναι του ΚΚΕ συνδικαλιστές. Όχι, δεν είναι του ΚΚΕ συνδικαλιστές. Είμαστε σίγουροι. Είμαστε σίγουροι, ναι, είναι υγειονομικοί, οι οποίοι καθημερινά είναι στην πρώτη γραμμή της υγείας και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που χρειάζεται να ανταπεξέλθουν. Και πήγανε να ζητήσουν τα αρέστα από τον Υπουργό Υγείας. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό ότι είναι στην πρώτη γραμμή, τα ξέρουμε. Και τα ξέρουν και από πρώτο χέρι. Από πρώτο χέρι, πώς τα ξέρεις? Ε? Πώς τα ξέρεις από πρώτο χέρι? Συνηθίζω να πηγαίνω τακτικά σε νοσοκομείο, λοιπόν. Ωραία, και τι σε ενόχλησε δηλαδή που πήγαν εκεί και γιουχάρανε? Ναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι για γιούχα! Επαναστατική γραμμή. Ρωτάω, δεν είναι για γιούχα ο Άδωνης? Είναι, αλλά όχι. Τότε τι σε ενόχλησε? Τότε τι σε ενόχλησε? Με τον παπά και αυτά, να σου πω κάτι. Όταν πια γίνεται ένα πράγμα συνεχώς και ψυχαναγκαστικό, χάνει την αξία. Κάτσε ρε αδερφέ, περίμενε λίγο. Χάνει την αξία. Περίμενε λίγο. Γιούχα δεν θες. Εντάξει, δεν θες γιούχα. Σε εκείνη την περίπτωση όχι γιούχα, μόλις τελειώσει. Τι να παραπάνω συζητήσουνε. Ας περικυκλώσουνε τη λιμουζίνα και ας την κάνουνε καλοκαιρινή που λέω όλα. Α, αυτή είναι η λύση.
Όταν είναι με τον παπά εκεί, ήταν νομίζω και ένας παπάς. Αυτή είναι η λύση. Σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένα. Αυτή είναι η λύση. Κάτι λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λύση. Εύκολη. Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Εντάξει. Η λύση είναι να υπάρχει αξιοπρέπεια από τους κυβερνώντες. Αφού δεν υπάρχει. Και την αξιοπρέπεια πώς θα τη βρούνε, με το να σπάσουν τα μάξι του, θα αλλάξει κάτι με το να σπάσουν τα μάξι του. Θα σου πω κάτι, να πάνε έξω από το σπίτι για να κάνουν κατασκήνωση. Να κάνουν έξω το σπίτι του κατασκήνωση. Έξω το Υπουργείο, ή έξω από το Υπουργείο. Κατασκήνωση έξω το Υπουργείο. Τι θα αλλάξει. Είναι μια πίεση αυτό τώρα να κάνουν. Αδερφέ, τι πίεση είναι να κάνουν κατασκήνωση έξω το Υπουργείο, με τρελάνεις. Εδώ πέρα δεν υπολογίζουν τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και τους άνθρωπους που κουχάθηκαν, κάηκαν ζωντανοί στο μάτι. Θα υπολογίσουν εσένα που θα πας με το σκηνάκι σου έξω από το Υπουργείο. Άρα δεν υπάρχει λύση, το είπες και μόνος σου τώρα. Λύση είναι να σηκωθούν να φύγουν από τις θέσεις εξουσίας όλοι οι συνένοχοι που ψηφίζουν κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, να αφήσουν τον εγωισμό και το βόλεμα στο πλάι και να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους. Αυτή είναι η λύση. Είναι δύσκολο για τον Έλληνα αυτό τώρα. Για τις δυσκολίες πρέπει κάπως να τα απεξέλθουμε. Άμα λέμε είναι δύσκολο και τα παρατάμε, τελείωσε. Και βάλε και το πλήσιμο εγκεφάλου που κάνουν στον περισσότερο κόσμο τα συστημικά κανάλια της Αθήνας, τα πορνοκάναλα, τελείωσε. Κάθε το παππούς και η γιαγιά εκεί, βλέπουν το Μητσοτάκι κάθε μέρα, βλέπουν τον ένα, βλέπουν τον άλλο, τελείωσε, και τους βλέπεις και κυκλοφορούν με τη μάσκα στο πεζοδρόμιο. Τελείωσε. Αυτό είναι... Εσύ που μιλάς, αρχικά το όνομα σου ποιο είναι? Μανώλης. Πόσο χρόνο είσαι, Μανώλη? 53. 53 χρόνια. Πού, Θεσσαλονίκη είσαι? Όχι, Αθήνα. Αθήνα. Ωραία ρε Μανώλη, για πες μου, εσύ έτσι που τα λες και τα θέτεις και συμφωνώ ότι σε κάποια πράγματα μπορεί να συμφωνούμε. Σε κάποια διαφωνούμε κάθετα. Προφανώς. Για πες μου λίγο τώρα. Όταν θα έρθει η στιγμή των εκλογών, πόσοι από αυτούς που τα λένε, βάζω και σένα μέσα, θα πάνε και θα κάνουν αυτό που πρέπει και όχι αυτό που τους βολεύει? Ωραίο ερώτημα, ρητορικό. Δεν απαντάτε εύκολα, αφού είναι και ρητορικό. Γιατί όποιος είναι βολεμένος, το λες και εσύ κάθε μέρα. Όποιος είναι βολεμένος, θα κοιτάξει να κρατήσει τη βολή του. Άρα πρέπει οι βολεμένοι να σταματήσουν να κοιτάνε την παρτούλα τους μόνο και να δουν ότι η Ελλάδα ξεπουλιέται και τελειώνει από αυτούς όλους. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει πολύ σκληρά. Να το συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα αδερφέ μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Είσαι από τους ελάχιστους με κάγκαλα δημοσιογράφους. Εσύ, ο Χίος, αν θυμάμαι είναι κανένα δυο ακόμη. Σ' ακούω τον τελευταίο καιρό συχνά. Συγχαρητήρια και πάλι. Μη μασάς, μην κάνεις πίσω πουθενά. Δεν κάνουμε πίσω. Τυχαίνει να είμαι... Έτσι, μπράβο. Το βλέπω. Βήματα μπροστά κάνουμε. Μπράβο. Τυχαίνει να είμαι αυτοκινητιστής. Ναι. Ο κλάδος ο δικός μας έχει υποστεί τα πάνδυνα. Τα πάνδυνα, φίλε. Και ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, το οποίο δεν το λέει κανείς. Είναι αυτός ο φόρος, ο τρελός, ο οποίος υπάρχει στο κάψιμο. Στο 1,70 που θα βάλω εγώ πετρέλαιο αύριο, τα μισάκια παραπάνω, είναι φόροι. Αυτά δεν τα βλέπει κανένας. Πολύ σωστά. Κανένας τους, δυστυχώς. Τα διόδια έχουν ανεβεί. Δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ωραία, τώρα θα αναφερθώ. Συγγνώμη, ναι. Σε διακόπτω. Η Motor Oil για το 2022 τουλάχιστον που είχα δει τελευταία φορά είχε κέρδη σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, ξέρεις ποιος είναι πίσω από τη Motor Oil. Η GEC Terna, η οποία διαχειρίζεται τα διόδια στη μισή Ελλάδα και σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, εμφανίζει υπερκέρδη. Όλοι αυτοί, ξέρεις τι κοινό έχουνε, είναι φίλοι του Μητσοτάκη. Έτσι. Άρα, ό,τι γίνεται και ό,τι πληρώνεις, το κάνεις για να υπάρχουν χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Πάμε παρακάτω, κάτι πήγες να πεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ τίποτα, ήθελα πολύ να σε πάρω τηλέφωνο, προσπαθούσα πολύ καιρό. Αυτό ήθελα να σου πω, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Από πού είσαι? Συγχαρητήρια, είμαι από Καβάλα. Τα χαιρετίσματά μου στην Καβάλα. Να είσαι καλά. Τίποτα, προχώρα όπως πας. Συγχαρητήρια. Πάρα, κι αν έρθεις στη Θεσσαλονίκη, κερνάω καφέ, αδερφέ. Να είσαι καλά, καλά. Καλό μεσημέρι να έχεις. Υγεία και ευλογία, καλή ανάσταση. Παρακαλώ στον επόμενο. Έλα, αδερφέ, Θόδωρος από Κρήτη. Έλα, Θόδωρε. Καλά. Τι γίνεται στα σφακιά? Τι να γίνει. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε το πρεπό. Να ψηφίσουμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και το λέω και ανοιχτά πια γιατί δεν. Εντάξει, τώρα είναι δικό σου θέμα. Θέλω να μου πεις λίγο. Πάμε σε τι το θέλω. Επειδή ακούω τώρα τελευταία κάτι για ανεξάρτητες Κρήτες και κάτι τέτοια, πιστεύεις ότι η Κρήτη ανεξάρτητη και μόνη της μπορεί να επιβιώσει? Όχι, φίλο. Σε καμία περίπτωση.
Όχι. Αυτό δεν γίνονται. Εφόσον λοιπόν κάποιοι μιλάνε για ανεξάρτητη Κρήτη, ας τους φύγει αυτό εδώ πέρα το κεφάλι, γιατί με έναν ντου θα γίνει κατεχόμενη η Κρήτη. Όχι, γιατί ας σου πει, το να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ένα μεγάλο νησί όπως είναι η Κρήτη, και η Ρόδο γενικά σου λέω, θα πρέπει να, η οικονομία της να είναι ισχυρότατη. Εντάξει, ότι έχει τουρισμό, έχει κατεβαίνει, κάτι τουρίστες έρχονται εκεί, κάνουν λέτα, τελείως έρχονται τα, γενικά τα πλοία αυτά, τα μεγάλα, τα κουρασγερόπλοια, κατεβαίνουν κάτι ξεπλένιδες, παίρνουν κάτι δύο πραγματέλια και ξαναμπαίνουν μέσα, είναι κατευθυνόμενοι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το διατάφτο, ότι ο κόσμος θα πρέπει να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία στις 9 Ιουνίου να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτό το σύστημα το Σάπιο, όλους αυτούς τους Σάπιους. Και θα πω ένα παράδειγμα σε αυτό που ανέφερες όσον αφορά το Γεωργιάδη που πήγε σε ένα νησί, σε ποιο νησί πήγε, Σιλέρο, νομίζω, που κάπου, δεν θυμάμαι τώρα. Μυτιλίνη. Μυτιλίνη. Και οι άνθρωποι, ας πούμε, δικαίως τον έκραξαν. Ο Γεωργιάδης, ο συγκεκριμένος εννοώ, ο μόνος αυτός, δεν δικαιούται να μιλάει. Γιατί έχει ένοχο παρελθόν στην πολιτική. Ξεκίνησε με κλωτσιές από τη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκε στην πολιτική άγνηση του Σαμαρά και μετά τον περιμάζεψε ο Καρατζαφέρης αυτόν. Και τον έκανε άνθρωπο. Και στο τέλος του την έφερε από πίσω, πάλι με τον Σαμαρά, έτσι, εκτός του κύριου Βελόπουλου, οι άλλοι τα τρία μπουμπούκια που περιμάζεψε Βορύδης, αυτός, και ο άλλος ο Πλεύρης, ο δίθεν καταδρομέας των οπισθίων, έτσι, που πήγε στα εξάρχη 6 ώρα το πρωί και κοιτούσε δεξιά και αριστερά για να το πήξει μάγκας. Αυτούς τους έκανε πολιτικά ανθρώπους ο Καρατζαφέρης. Στην κυριολεξία. Και ξέρουμε πολύ καλό ότι τον επρόδωσαν. Αλλά ειδικά ο Γεωργιάδης δεν πρέπει να μιλάει. Ειδικά ο Γεωργιάδης, γιατί ξέρουμε το παρελθόν του. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν 70.000 διανοητικά καθυστερημένοι, στην κυριολεξία καθυστερημένοι, που τον ψηφίζουν. Από εκεί να καταλάβεις το επίπεδο του ελληνικού λαού, του νεοραγιά Έλληνα. Του νεοέλληνα ραγιά. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό, φίλε μου, είναι ραγιάδες, νεοέλληνες. Δεν σέβονται τίποτα. Λυπάμαι που το λέω και το λέω με πόνο ψυχής, όπως εχθές άκουσα την εκπομπή σου με τον πατέρα Μεθόδιο. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Όπως έφτασε στο σημείο να δακρύσω για αυτά που έλεγε. Το τι υπομένει ο άνθρωπος και το τι έχει υποστεί αυτή η μονή, δηλαδή δεν περιγράφεται με αυτά που άκουγα. Και λέω, ρε γάμο το κεφάλι μου, αυτή είναι η θρησκεία μας. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Και κάτι τελευταίο να μην σε καθυστερώ. Αν ισχύει βέβαια που το διάβασα στο ίντερνετ και σου έστειλα και στο Viper για τη συγκέντρωση των μουσουλμάνων την ημέρα που θα... Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται, αδερφέ, δεν είναι κάτι καινούριο. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται. Για να δω πώς θα πάει η αστυνομία αυτούς, θα τους διώξει από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα. Δηλαδή, αν δεν ξυπνήσουν οι Έλληνες και οι νεοραγιάδες, σε 10 χρόνια θα ψάχνουμε Ελλάδα, αδερφέ. Θα ψάχνουμε Ελλάδα στην κυριολεξία. Δυστυχώς. Δεν σου λέω καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Θα στα πω αύριο, άσε πολλά να σε πετύχω. Θα στα πω εγγράφος. Αλλά ξυπνάτε, ραγιάδες, ξυπνάτε γιατί δεν πάτε καθόλου καλά. Έτσι. Να σε καλά, ευχαριστώ, αδερφέ μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Λευτέρης από Ευκαρπία. Έλα, ρε Λεφό. Έλα, ρε αγόρι μου. Εσύ, θέλω να συμφωνήσουμε ότι αυτός που θέλει να μας σώσει, εσύ τον παίρνεις τηλέφωνο. Δεν σε παίρνει αυτός. Δεν μπορεί να με τυχαίνει, ρε φίλε. Αδερφέ. Τότες μου πήρες γραμμή. Λες να είμαι μαζόχα. Είναι απίστευτο. Δεν γίνεται. Φτάνει, ρε φίλε. Πες του το εσύ, ρε φίλε. Το έχω πει 100 φορές. Πες του το εσύ. Φτάνει, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, μας έσωσες. Φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο να σωθούμε. Σε παρακαλώ, ρε φιλαράκι. Άσε να πιάσουμε κι εμείς γραμμή, ρε. Πραγματικά, και να σε πω και το έξω πραγματικό το άλλο. Οι τεχνικοί μέσα έχουν μπλοκάρει 5-6 τηλέφωνα και ο άνθρωπος πάει παίρνει νέα τηλέφωνα και ξαναπαίρνει. Ρε φίλε, μπορεί να βγει 5 φορές στα καπάκια. Αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε. Φαντάσου τώρα, εδώ αιμονή, έχει πάθει κοκομπλόκο. Αυτός δεν ξέρω, ρε φίλε. Καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά σπάει σε άλλο ραδιόφωνο. Άντε, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Δηλαδή, πραγματικά. Και ένα ακόμα, όταν βάζεις τον Άδωνη, φίλε, βγάζει τον σπιδουράκια, φίλε, μην τον βάζεις, σε παρακαλώ. Για πες τώρα, ασήμαντα ανθρωπάκια, τους είπε. Ρε φίλε, το χειρότερο απ' όλα ξέρεις ποιο ήτανε, ότι
τη γιούχα που υπήρχε, από πίσω υπήρχαν και χειροκροτήματα. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που το χειροκροτούσαν, ρε φίλ. Το χειρότερο είναι αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που γιουχάρανε, που βάζαν φωνή, ρε φίλε, τέτοια, και υπήρχαν, ρε φίλε, οι άνθρωποι που τους χειροκροτάγανε, ρε φίλε. Δηλαδή, ατρελαθούμε, ρε φίλε. Ζούνε σε άλλη Ελλάδα αυτοί. Τι κάνουν, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κατάτια, κατάτια. Άστο, άστο, άστο. Σε παρακαλώ, μην το ξαναβάλεις το Γεωργιάδη. Βγάζω σπιθουράκια, φίλε, θα με στείλεις νοσοκομείο. Και δεν είμαστε για νοσοκομεία. Άστο, δεν το ξαναβγάζω τότε, εντάξει. Άντε. Γεια σου, αδερφέ, καλή ανάσταση, υγεία να έχεις. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα. Γεια σου, αδερφέ, παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα από Σέρες, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Χρόνια πολλά, καλό μήνα να έχουμε. Πριν από μια ώρα που ήταν η εκπομπή με τον κύριο που έλεγε για το Μακεδονικό, ναι, ήμουνα με ένα νεαρό στρατιωτικό φίλο, ο οποίος ακούγοντας την κουβέντα λέει: «Έλα ρε μωρέ, μας έχουν πρίξει και με το Μακεδονικό». Λέω: «Γιατί ρε σου το λες αυτό?» Λέει: «Τώρα δεν βαριέσαι να έχουμε εμείς καλή ζωή και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ας γίνει». Και το είπε ο άνθρωπος, εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου, μπορεί να θεωρούσε ότι έκανε πλάκα. Και του λέω: «Ρε φίλε, το θέμα δεν είναι αν αυτή τη ζωή θα την περάσουμε καλά. Το θέμα είναι παράδοση παραλαβή. Δηλαδή δεν μπορεί να παραλαμβάνουμε ένα κράτος το οποίο είναι από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο και να το χωρίσουμε στη μέση και να το παραδώσουμε στους Τούρκους, γιατί έτσι θέλει ο κάθε λαδωμένος πρωθυπουργός, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης ή οτιδήποτε». Τέλος πάντων, αυτό το λέω έτσι απλά λόγω του Μακεδονικού που λέγατε προηγουμένως. Από εκεί και πέρα, σχετικά με τη χθεσινή την κουβέντα με τον κύριο τον Φορτηγατζή. Ναι. Έχω και σε αυτό κάποια άποψη. Όσον αφορά για τον πρόεδρο, φαινόταν καθαρά ότι το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν τι λένε τα χαρτιά και οι νόμοι, και λέει: «Φέρτε μου καταγγελίες να τις εξετάσω, να τις δω». Αλλά ο άνθρωπος δεν βγαίνει έξω στην πιάτσα να δει τι πραγματικά γίνεται. Φαινόταν δηλαδή ότι ήταν μόνο της καρέκλας. Όσον αφορά για τους Σκοπιανούς, εγώ δεν ξέρω, αυτά που ανέλησε ο κύριος ο Φορτηγατζής δεν τα ξέρω έτσι όπως τα ανέλησε, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι οι Βούλγαροι, όποιος Σκοπιανός θέλει, μπορεί να πάει στη Βουλγαρία και να πάρει υπηκότητα βουλγαρική. Επίσης, πολλοί Βούλγαροι φεύγουν από τη Βουλγαρία, τις εταιρείες τους, και πάνε και τις στείλουν στα Σκόπια για καλύτερη φορολογία. Δηλαδή σίγουρα συμφωνώ ότι παίζεται ένα παιχνίδι με τα Σκόπια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν οι Φίνοντες θέλουν να δούνε αυτή την πραγματικότητα, ας τη δούνε. Αν θέλουν να εθελοτυφλούν και να νομίζουν ότι δεν τρέχει τίποτα με τα Σκοπιανά φορτηγά, τότε χαρά σε αυτούς που κάθονται και ανέχονται αυτή την κατάσταση. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Καλή Ανάσταση. Γεια σου, αδερφέ, ευχαριστούμε. Επίσης, παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου. Μανώλης λέγουμε από Επτάλοχο. Έλα, ρε Μανουήλ. Επτάλοχο. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, Επτάλοχο. Πήρα, μπας και μπορέσω να σε σώσω. Έχω φτιάξει μια πλατφόρμα η οποία έχει μακακομαγνήτη. Έχω συνδέσει ένα μαγνήτη, τόσο απλά. Και απλά αντί να τους πάρει, τους αποθεί. Οπότε μπορώ να σε βοηθήσω, μπας και ησυχάσεις με αυτό. Με πόσες πλατφόρμες θα σώσουμε την Ελλάδα όμως? Τι να κάνουμε, εκεί θα έχουμε φτάσει, μόνο αυτό μας σώσει, με την πλατφόρμα, αυτό βλέπουμε. Εγώ σε είπα, σε έστειλα και μήνυμα προχθές. Να βάλουμε τη Σοφία πρωθυπουργό πάνω στο κεντρού Μιχαήρη. Έχει πιο πολύ μυαλό από αυτούς. Πραγματικά, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί λόγω της αποβλάκωσης της κοινωνίας. Πλέον οι περισσότεροι αδιαφορούν για τα σημαντικά και ενδιαφέρονται μανιωδώς για τα ασήμαντα. Αδερφέ μου, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες, και από ό,τι έχω καταλάβει, το ποσοστό του IQ των ηλικίων είναι υπερβολικά μεγάλο. Οπότε ας μην ψάχνουμε σωτηρία, είμαστε πολύ λίγοι, φίλε μου, πάρα πολύ λίγοι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή υπομονή, αδερφέ. Γεια σου, φιλαράκι μου, ευχαριστώ. Τι το είπα, ο κάρα μας. Καλή Ανάσταση, ψηλά, γεια σου, μαύρη σημαία. Παρακαλώ στον επόμενο. Έλα, κύριε Γρηγόρη. Ναι. Σήμερα πήγαινα με τα μάξι σε ένα περιφερειακό γροντρόμο με 80-90 και με προσπερνάει ένα φορτηγό με 120 χιλιόμετρα. Και τώρα αριστερά βλέπω, ήταν γεμάτο μοσχαράκια, αρνάκια, κατσικάκια. Και βλέπω τον εαυτό μου μέσα με ραμμένο το στόμα. Λέω, όραμα βλέπω τώρα.
και μετά κατάλαβα ότι όλα αυτά εδώ έχουν συστήματα, ήμουνα και εγώ μέσα, αλλά ήμουνα μεραμένο το στόμα γιατί εγώ έχω λόγο και θα έλεγα κάτι, μην με σφάζετε ρε παιδιά, αλλά και εμένα για σφαγή με πήγανε αφού δεν μιλάω, αυτό, τίποτα άλλο. Περίμενε ρε αδερφέ, αυτό που πήρες να πεις. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Τι να πω, δεν ξέρω. Εκεί στη Σταυρούπολη, στο ψυχιατρίο, θεωρείτε ότι το να παίρνουν οι άνθρωποι εδώ στην εκπομπή και να λένε τα προβλήματά τους και τις σκέψεις τους έχει πλάκα? Δεν ξέρω, μου κάνει κανένας καμιά πλάκα από το ψυχιατρίο? Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον κύριο του συγκεκριμένο κάποτε ήσασταν στην αντιπαράθεση, τώρα λίγο μαλάκωσε. Ξέρω ποιος είναι. Αλλά πάλι εσύ τους ξέρεις. Αλλά πάλι γυρνάει την πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι. ναι, εννοείται. Δεν εμείς το καταλάβαμε που παρακολουθούμε καιρό. Ναι. Ο στρατηγός. Πάμε να σας. Λοιπόν, σε αυτό που σε θαυμάζω είναι ότι χωρίς να υποτιμήσω κανέναν ακροατή, όλοι έτσι έχουν την προσωπικότητά τους, είναι ότι έχεις πολύ υπομονή και μερικοί που είναι διαφορετικό επίπεδο να το πω, κάθεσαι τους κακούς με μεγαλύτερη προσοχή. Έχεις πολύ υπομονή, όντως είσαι ψυχολόγος. Η υπομονή μου εξαντλείται όμως, να το ξέρεις. Ναι, αυτό που θέλω να σου πω, το δεύτερο, γιατί πάντα είσαι παρέα μου, έτσι, και όχι μόνο διασκέδαση και αν είναι δυνατόν, δεν εννοώ αυτό, είναι να μας γεμίζεις τις μπαταρίες και με σθένος και με θάρρος και από απόψεις, είναι ότι σε παρακαλώ, κράτα δυνάμεις, έστω και αυτόν το ραδιοφωνικό παραγωγό που όπως λες ότι είσαι, τον έχει ανάγκη τουλάχιστον η πόλη μας. Η Θεσσαλονικής είναι ακόμα γιούχου. Τώρα παρατηρώ τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, να πούμε και αυτό, ότι έχει σκύψει λίγο το κεφάλι λόγω της ανέχειας και της φτώχειας. Δεν είναι το Πάσχα που περνάμε παλιά. Συμφωνείς? Ναι, ναι, ούτε έχει αλλάξει. Ούτε την κίνηση βλέπω στην αγορά, ούτε μετά τις 9 που έβγαινε ο φοιτητό κόσμος που κινιόταν τα μαγαζιά γεμάτα. Υπάρχουν κάποιες μερίδες σε κάποιους δήμους της πόλης που λίγο κινούν τα μαγαζιά, αλλά η φτώχεια αρχίζει και μυρίζει. Και ας αφήσουμε τους εγωισμούς και τις ντροπές, γιατί ακόμα ο Θεσσαλονικιός το παίζει ψιλομύτης. Δεν θέλει ακόμα εύκολα να το δείξει. Πρώτα από εκεί ξεκινάνε. Και είπε σε μια προχθεσινή σου εκπομπή, μας κυβερνάει ο φόβος, η λιθιότητα και τι άλλο είπες? Ο φόβος, η λιθιότητα και δεν θυμάμαι τι άλλο. Και η απληστία. Και η απληστία σίγουρα. Λοιπόν, ας αφήσουμε λοιπόν την λιθιότητα, γιατί είμαστε ηλίθιοι να μην δείξουμε ότι ντρεπόμαστε να δείξουμε ότι είμαστε αυτό και πλέον, γιατί πρώτα από εκεί ξεκινάει για το κόριο λαδί του Θεσσαλονικιού. Δεύτερον, να ανοίξουμε το μυαλό μας, όπως είπες. Και τρίτον, να μην είμαστε άπλωστοι όταν φτάσουν στις κέρυες θέσεις εξουσίας. Αν εξαφανιστούν αυτά τα δύο, και θάρρος. Και όπως είχα πει σε πιο παλιά, σε ένα τηλεφώνημά μου, είχε δίκιο ο Μίκης Θοδωράκης. Ήταν πραγματικά φοβερός ποιητής, συγγραφέας. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ ακόμα. Θέλει νεκροί χιλιάδες δάνες στους τροχούς. Δεν δύσκολα γίνεται να τροπεί. Ο άνθρωπος είχε πνεύμα. Τελείωσε. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Αντικειμενικά. Ναι. Δεν θα κάτσουμε και με σταυρωμένα τα χέρια. Είπαμε, θα αγωνιστούμε. Βέβαια, αυτός με ψηλά το κεφάλι. Αυτός ο αγώνας που κάνεις από το ράδιο είναι ένα ξεσηκωτικός αγώνας. Και να σου πω και κάτι τελευταίο, μια που, μια που δύσκολα σε πιάνω. Λέω σε όλους τους φίλους μου και σε όλο τον κύκλο μου, λέω ρε παιδιά, υπήρχε ένας πρωθυπουργός στην Ουρουγουάη, είδα ένα ντοκιμαντέρ, πώς το μετέδωσε αυτό τη τηλεόραση, εγώ απορώ, που πλέον δεν δίνει τέτοιος πρωθυπουργός. 3-2,5 ώρες ντοκιμαντέρ, ο Πεπίτο κάπως έτσι. Έκλαιγε ο κόσμος που δεν ξαναβγήκε, γιατί και εκεί έχουν το δικαίωμα σαν την Αμερική να βγει 2 τετραετίες. Ρε παιδιά, αυτός πώς αντιστάθηκε στο κατεστημένο των Αμερικάνων και των Βελεθνικών και το κράτος το έκανε ένα δίκαιο κράτος. Και ζούσε φτωχικά στο εξοχικό του με το Φοξβαγκάκι, το Κατσαριδάκι και είχε τέτοιο ωραίο λόγο. Όλοι έκλαιγαν, δεν υπήρχε άνθρωπο που να τον αγαπούσε. Δεν ήταν άπλιστος ρε αδερφέ. Δεν ήταν άπλιστος. Ένα τέτοιο θέλουμε. Δηλαδή ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Κράτα γερά, πίστεψέ με, από πίσω έχει χιλιάδες που σ' ακούνε, το νιώθω. Μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητό μου είπε μια κοπέλα, «Α, και εσύ ακούς Focus?» Λέω, «Ναι». Και είπαμε τα ωραία που βγάζεις και τη δύναμη ψυχική που δίνεις, που μεταδίδεις στον κόσμο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα είναι πολύ. Είναι μεγάλη αδερφέ. Υπόθεση αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν είσαι μόνος, πίστεψέ το, σ' ακούνε χιλιάδες κόσμος. Χαίρομαι, χαίρομαι. Ναι, κράτα τη δύναμη, γιατί πραγματικά
το έχουμε ανάγκη και για ψυχολογικούς λόγους. Καλή ανάσταση. Ένα, ένα τελευταίο. Έλα. Σε ρώτησα και μια φορά, πες μου το βιογραφικό σου. Πριν σε εμφανιστεί στο Focus, πάνε σου στο ραδιό, πες μου εν ολίγη. Στο ραδιόφωνο είμαι 10 χρόνια, φίλε μου. Απλά δεν με ακούγατε από παλιά. Είχε τέτοια, τέτοια κοινωνική εκπομπή, έκανε. Έκανα βράδυ εκπομπή. Την κοινωνική εκπομπή ή απλά έτσι πιο light. Πάτα στο διαδίκτυο Focus Ψυχολογία και θα δει τι εκπομπέ έκανα. Σε ευχαριστώ. Ωραία, μπράβο, χαίρομαι. Υγεία και ευλογία. Κράτε γερά, σε χρειαζόμαστε. Καλή συνέχεια, καλή ανάσταση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο και συγγνώμη που περιμένατε. Σα ακούω. Πρόδρομο ζουμί από το Facebook. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη πλατφόρμες και ο κάθε τομέα του δημοσίου. Και γελιοποιείς την εξέλιξη. Γελιοποιείς την τεχνολογία. Ναι, ναι. Γελιοποιείς το πώς μπορούμε να βάλουμε την Ελλάδα να ανταγωνιστεί υπερκολοσσούς του πλανήτη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν πρωταγωνιστήσουμε σε τζίρους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει το σταδιακό ξελάσπωμα των κατεχομένων Ελλήνων. Απλά μαθηματικά είναι, ρε. Ναι. Απλά μαθηματικά. Αυτό δεν έχει ο κόσμος. Ωραία, εμείς όλα έχεις δίκιο. Χωράμε 800 φορές. 800 φορές στα 8 δις πληθυσμού της γης. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις. Όχι, έχεις όλα δίκιο, φίλε. Έχεις όλα δίκιο. Είσαι ο καλύτερος. Εσύ. Πρέπει να βοηθήσουμε ένα πατριωτικό κόμμα. Μπράβο, έχεις όλα δίκιο σου λέω, έχεις όλα δίκιο, είσαι ο καλύτερος. Και που λες, όταν έχω 4 πολιτικούς τρόπους να ξεβρωμίσει η Ελλάδα από λαθροεισβολής και πάω να τους εξηγήσω και δεν μ' αφήνεις. Αδερφέ, θες να γίνεις πρωθυπουργός, θες να γίνεις πρωθυπουργός. Σε τιμά, σε ρωτάω. Έχει να γίνει ο Βελόπουλος. Πάρε στο Βελόπουλο πες τα τότε, εμένα γιατί με παίρνεις κάθε μέρα. Όχι, ο Βελόπουλος με σαμποτάρισε. Με τον... Γιατί δεν παίρνεις τον Βελόπουλο και παίρνεις εμένα. Σε ρωτάω λοιπόν, κάτι. Είναι σαν και σένα. Μονόλογο κάνεις όμως, δεν κάνεις συζήτηση. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μακροατό. Τα τέτοια σου που μιλάω. Δεν σε απασχολεί ότι μιλάω. Δεν σε απασχολεί ότι υπάρχω. Ωραία, μίλα. Τα πράγματα. Μίλα. Κάτι χαρή, μ' αφήνεις να μιλήσω. Ναι, ναι, μίλα. Άντε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγε. Να πω. Ναι, λέγε. Γιατί έχεις πάθει μονή και με παίρνεις εμένα τηλέφωνο και δεν παίρνεις στο Βελόπουλο το πρωί. Γιατί είσαι ο πιο αντισυστημικός σταθμός, είσαι ο ένας από τους δύο σταθμούς. Ναι, αλλά σου έχω ζητήσει να μην ξαναπάρεις, διότι λες τα ίδια και τα ίδια και δεν λες κάτι καινούριο. Και αυτά που λες δεν έχουν βάση. Ωραία. Να, σε μία μάχη. Λες το συμπολεμιστή σου εμένα. Δεν είμαστε συμπολεμιστές. Δεν είμαστε συμπολεμιστές. Μου λες μην πυροβολάς τους Τούρκους, παράτα το όπλο και φύγει αυτό. Μου λες είσαι ρίψας πεις με αυτό που κάνεις. Είσαι προδότης, το καταλαβαίνεις. Προδότης και είμαστε, είμαστε κατεχόμενοι. Έχουμε οικονομικό πόλεμο. Με τα ίδια όπλα που μας πολεμάνε, με τα ίδια τους πολεμάμε και εμείς ειρηνικά, χωρίς να μην ξηρουθούν. Ωραία, μπορείς να μ' ακούσεις λίγο τώρα εσύ. Ναι. Αν εγώ είμαι προδότης και σε λέω παράτα το όπλο και φύγε. Εντάξει. Ναι. Εσύ μπορείς να αποδεχθείς ότι δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε. Μπορείς να αποδεχθείς αυτό. Ωραία. Εάν ήσουν αγκόμενα, είχες το δικαίωμα να πεις να σε γουστάρω, φίλε. Δεν είσαι αγκόμενα, είσαι ολόκληρος άντρας. Άρα δεν έχεις το δικαίωμα. Δηλαδή, άντρες δεν μπορούν να μην μιλάνε μαζί σου. Οι άντρες είναι υποχρεωμένοι να μιλάνε μαζί σου. Ναι, μόνο οι γκόμενες έχουν τέτοια συμπεριφορά σαν και σένα. Άλλο σε ρωτάω, άντρα δεν μπορεί να πει δεν θέλω να μιλάω μαζί σου. Είναι υποχρεωμένο να μιλάει μαζί σου. Καλώς σου τον αντρισμό σου και ότι είμαστε ρε, μην το πας αλλού τώρα, μην το πας αλλού. Σε ρώτησα κάτι, δεν απαντάς. Λοκαντζίδες δεν είμαστε και δύο. Ρε, τι διαφορά έχουμε, την ίδια πολιτική γραμμή. Δεν με ενδιαφέρει, αδερφέ, την πολιτική γραμμή έχεις και δεν έχουμε ίδια πολιτική γραμμή. Άσε με ήσυχο, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο, μπορεί να μπορεί. Έχουμε μπλέξει, καλό μεσημέρι. Έχουμε μπλέξει. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραφαήλ από Τούμπα. Γεια σου ρε Ραφαήλ. Αδελφέ, θέλω να κάνω μια... Να πω βασικά κάτι που είχα δει στην Ιταλία επί κορονοϊού, καραντίνα. Έστειλε το κράτος τα ΜΑΤ να σπάσουν τον κόσμο που είχε βγει στους δρόμους και τα ΜΑΤ αφήσανε κράνια σπίτες γκλό πολλά στη σειρά και πήγανε με τον κόσμο. Πολύ σωστό, το θυμάμαι. Το θυμάμαι κι εγώ, ναι.
πώς το λέω, μου, εγώ δεν το ξέχασα, το σκέφτομαι συνέχεια και λέω ρε γαμώτο, μια φορά να γίνει εδώ πέρα, μια φορά, μία. Μία! Και σκέφτομαι και βλέπω, γιατί είμαι και στον δρόμο όλη μέρα, πέρα εδώ στο ζωός, και βλέπω όλους αυτούς τους αστυνομικούς να μην τους κομπατσούς και παρεξηγητούν εκεί. Και πουλάνε και αυτούς που ξέρουμε, μασόνους, φιλομασόνους, έχουν πιάσει όλα τα πόστα, που και στη διοίκηση των αστυνομικών, χωρίς να ξέρω καν το έχω ψάξει συγκεκριμένο, είμαι σίγουρο και εκεί μασόνοι είναι, όπως και για το Άγιον Όρος, μασόνοι πήγανε και κάνανε ό,τι κάνανε και γίνονται ό,τι γίνονται. Εντάξει, όχι, δεν φταίνει για όλα αυτή. Δεν είναι ότι φταίνει για εμείς, και εμείς φταίνουμε. Και εμείς φταίνουμε που τα αφήνουμε. Αυτά ήθελα να πω. Να σου πω κάτι, και άκουσα, είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην, καταλαβαίνω ότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, φίλε. Είναι πιο σημαντικό από ό,τι πιστεύεις, θεωρώ. Διότι αυτό που λες είναι το ξεκίνημα της επανάστασης. Πραγματικά σου λέω, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι τα 1.200 ευρώ που παίρνουν δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η πατρίδα, θα είναι αργά. Να το ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Χρειαζόμαστε, μα είναι και για τα παιδιά τους, ρε φίλε. Άσε το για αυτό ακριβώς το λόγο. Για το μέλλον των παιδιών τους. Για το μέλλον των παιδιών τους. Για τους ίδιους μιλάμε, για τους ίδιους. Και οι ίδιοι θα φυλακιστούν, και οι ίδιοι θα το πάνε. Δεν είναι από άλλο τέτοιο απολογιάτημα αυτή. Μαζί μας είναι και αυτοί, υποτίθεται. Στην ίδια κοινωνία ζούμε. Μπορεί αυτοί να μην το προλάβουν. Και αυτούς που φυλάνε και δεν τρέπονται. Και μία φορά να συμπαραταχθούμε το λαό δεν μπορούνε και το κάνανε ποιος, Ιταλοί. Άλλο σου λέω, μπορεί αυτοί να μην το προλάβουνε τις επιπτώσεις. Δεν ενδιαφέρονται, είναι παρτάκηδες. Τελείως παρτάκηδες. Ξέρουνε, άμα κάτσεις με κανέναν ματατζή, δεν τους βάζω όλους στο γετσουβάλι. Παίρνω σαν παράδειγμα κάποιους. Κάτσεις με ένα ματατζή, θα σου πει ναι, ρε αδερφέ, ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος. Δεν κάνει, έχει ξεπουλήσει την Ελλάδα, έχει κάνει το ένα. Και ο ίδιος άνθρωπος φοράει κράνο σαν σπίδα γκλόπ και δέρνει μετά τον Έλληνα. Είναι παράνοια. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να πω, ρε φίλε, για να ξέρει λίγο αυτοί που ακούνε από πάνω την οργή μας. Εγώ, αδερφέ, αυτή τη στιγμή δουλεύω, από τότε που άλλαξε ο χρόνος, δεν έχω σπίτι. Παίρνω το μηνιατικό μου, δεν το νοικιάζω, γιατί άμα το νοικιάσω θα μείνω χωρίς φαΐ, έτσι που μου καταλήξανε. Και το 50 ευρώ πλέον είναι σαν να είχε ένα 10 ευρώ κάποτε. Οπότε, αδερφέ, και κάνουμε κάτι μπορεί να γίνει. Μήνυμα προς αυτούς. Έτσι σχήμα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Έγινε, αδερφέ μου. Τα χαιρετίσματα, υγεία και ευλογία και καλή ανάσταση. Παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σου, Γρηγόρη, από Βέρεια. Γεια σου, Βεργιώτη. Αυτός ο βαρεμένος με την πλατφόρμα. Έχω μια καρόση από τριαξονικό, μήπως τη θέλει. Έχει πλατφόρμα, δεν θέλει άλλη. Θα το δώσουμε ακόμα μία σε ρόμινη. Δεν μου λες, είπε ότι είναι λοκατζής ήταν κι αυτός. Ναι. Μήπως τον κρεμάσανε τίποτε στο Δέλτα Βράχο και την έχει πάθει. Μήπως έπεσε και από τα βράχια τίποτα. Σίγουρα από το Δέλτα Βράχο δεν μπορούσε να τον ανέβει. Είπες ότι από τη Σταυρούπολη. Δεν είναι από τη Σταυρούπολη αυτός. Από το παλαιό Φάλιρο, από το Βρωμοκαΐτιο είναι. Ναι, εκεί θέλει για από παντού έχω εγώ, από παντού. Εκεί είναι για βόριασμα αυτός. Όσο για την Τουρκία, που λέει ο Πόντιος, γιατί Πόντιος είναι ο αυτός ο Σουλτάνος, όπως και ο Μπούτινγκ. Ναι. Και ο Μπούτινγκ Πόντιος είναι. Που την είδηση είναι κανονικά το επίθετο του. Α, μπράβο, και τα μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά. Γιατί ταξίδευα εκεί πέρα επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμα από τον Γκορμπατζόφ και άκουγα γι' αυτό. Ναι. Ο Ερντογάν δεν θέλει να βαρέσει γιατί έχει συμπεριφερειάσει εδώ στην Ελλάδα. Από την εγγονή του σπούδασε στη Γερμανία και κάποιος πρόεδρος δημοκρατίας σπούδασε και εγγονή του και συμπεριφερειάσανε. Το γνωρίζω αυτό. Ότι ο Ερντογάν δεν θέλει από την Ελλάδα πράγματα δεν συμφωνώ. Δεν μπορεί να θέλει, αλλά που λέει ότι θα χτυπήσει δεν χτυπάει. Να σε πω κάτι.
Θεωρείς ότι πλέον χρειάζεται να χτυπήσει, μα του τα δίνουν όλα απλόχερα. Μα αφού τα έχουν όλα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε τίποτα, τίποτα. Μόνο τα ρούχα που φοράμε και ένα σπίτι, γι' αυτό το πληρώνουμε σαν ενίκιο. Άστα να πάνε. Τα χαράτσια. Να μας πει ο Παπούλιας. Με αυτό στην πεθαριέσαι. Α, ναι, με τον Παπούλια. Ναι. Στο Δαφνί, στο Δαφνί θα με κλείσεις. Όχι, ρε. Μπουμουκαίτιο θα πάμε και ίδιο γιατί... Μαζί, Αγκαζέ θα πάμε. Διάλεξε σε ποιο θες να πάμε. Όπου μας βοριάσουνε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο. Υγεία και βοήθεια να έχεις. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Γεια σου, διαλέξτε. Πού θα με κλείσετε. Αθήνα θα είναι, Θεσσαλονίκη. Ο Πουτινίδης θα βοηθήσει την Ελλάδα τελικά ή δεν θα τη βοηθήσει. Λοιπόν, αρκετά για σήμερα. Focus FM 103,6. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην παράνοια, κόντρα στη διαφθορά, κόντρα στα λαμόγια, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα σε όλα. Για άλλη μια φορά με ένα μυαλό μαρμελάδα αποχαιρετάω την εκπομπή. Τραγουδάκι Θεόδωρου Παυλίδη για τον Πουτινίδη στη Ρωσία, τον Πόντιο. Καλό μεσημέρι από εμένα, τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Διογέννη. Βλαδίμηρε Πουτινίδη, για σένα αφιερωμένο. Διογέννη. Έχεις δίκιο να ράψεις με το φενέρι σαν άνθρωπον μέρα μεσημέρι. Πού είναι η ανθρώπου? Πού είναι η ανθρωπία? Γιατί να είναι γύρω δύο πανσιγήν? Το καλόν δε φτάσει χάτε. Δεις μέλ και ποτίζνεσαι με φαρμάκ. Γιατί εχάθεν η ανθρωπία? Θα μανώσω κι αν εχάθεν η ανθρωπία. Κάτε παίρνει. Ο γέροντας που πάει εκές. Ένα άνθρωπος με ανθρωπία Διογέννη. Έλα οι ασπρόμαυρες δυτικές συνοικίες.
χαθένει η ανθρωπία, γιαρ, δε χαθένει η ανθρωπία, γιαρ. Διογενεία, άλλο μία ναι παρτοφένε, Διογενεία, άλλο μία ναι παρτοφένε, άνθρωπο να λες και λέγω μέρα μεσημέρ, άνθρωπο να λες και λέγω μέρα μεσημέρ. Hey, Διογενεία, άλλο μία ναι παρτοφένε, άνθρωπο να λες και λέγω μέρα μεσημέρ, άνθρωπο να λες και λέγω μέρα μεσημέρ. Διογενεία, άλλο μία ναι παρτοφένε, Διογενεία, άλλο μία ναι. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3.